Αγάπητοι τηλεθεατές, χαίρετε. Σήμερα στον Λόγο Αληθείας θα σας παρουσιάσουμε την Αγία Μορφή του Γέροντος Παϊσίου. Η εκπομπή η σημερινή είναι ζωντανή, που σημαίνει, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι μπορείτε να παίρνετε στο γνωστό τηλέφωνο του λίχνου μας στο 2610-3317-29 να πείτε τις ερωτήσεις, τις απόψεις σας και έτσι όλοι μαζί να κάνουμε ένα διάλογο. Για τη σημερινή μας εκπομπή έχουμε καλέσει τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, τον κύριο Ιερόθεο, με τον οποίο θα σας παρουσιάσουμε, μάλλον ο οποίος θα σας παρουσιάσει καλύτερα, την Αγία Μορφή του Γέροντος Παϊσίου. Αγαπητοί τηλεθεατές, θέλω να πω ότι αισθανόμαστε διπλή και την ευλογία και την τιμή και τη χαρά για να σας παρουσιάσουμε το θέμα αυτό, γιατί και αφενός παρουσιάζουμε μία Αγία Μορφή, αφετέρου διότι έχουμε παρόντα το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριο Ιερόθεο. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε, την ευχή σας και σας εύχομαι να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας για την αγάπη που έχετε να έρχεστε εδώ στο λίχνο μας και κάθε τόσο να παρουσιάζουμε εκπομπές, αλλά πολύ περισσότερο για τη σημερινή εκπομπή που παρουσιάζουμε μία Αγία Μορφή την οποία εσείς γνωρίσατε από κοντά και έτσι η μαρτυρία σας θα είναι και προσωπική και άμεση. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με καλέσατε και ήρθαμε σήμερα να κουβεντιάσουμε πάλι για το θέμα αυτό, για θέματα δηλαδή πνευματικής ζωής που κουβεντιάζουμε και πολλές φορές συζητούμε και θέματα τα οποία έχουν σχέση με θεολογία, με φιλοσοφία κτλ. Μια άλλη φορά είχαμε κουβεντιάσει, είχαμε συζητήσει για τον πατέρα Σοφρόνιο, τη μεγάλη αυτή μορφή, πατερική φυσιογνωμία της εποχής μας. Και τώρα με παρακαλέσετε εσείς είστε τη αφορμή να μιλήσουμε για τον Άγιο Γέροντα της εποχής μας, μεταξύ των άλλων Αγίων, τον πατέρα Παΐσιο, τον Αγιορείτη, ο οποίος είναι πράγματι μια πολύ μεγάλη μορφή και ο λαός έχει ακούσει πάρα πολλά για τον πατέρα Παΐσιο. Και είχα την εξαιρετική ευλογία από τον Θεό, είναι από τα χαρίσματα τα οποία ο Θεός μου έχει δωρήσει, να τον γνωρίσω πολύ τον πατέρα Παΐσιο και να επικοινωνήσω μαζί του και να κουβεντιάσω και να κοιμηθώ στο κελί του και να έχουμε μια διαρκή επικοινωνία. Και πρέπει να μιλάμε για τους Αγίους, γιατί, διότι λέμε ότι η Εκκλησία είναι Αγία και είναι Αγία διότι η Αγία είναι η κεφαλή της, ο Χριστός, και διότι Άγια είναι τα μέλη της. Και έτσι ο πατήρ Παΐσιος όπως και άλλοι είναι πραγματικά τα ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Και να θυμηθούμε αυτό που έλεγε ο αείμνηστος πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ότι οι Άγιοι είναι το εφηρμοσμένο Ευαγγέλιο, το εικονογραφημένο Ευαγγέλιο. Όπως έχουμε δηλαδή τα βιβλία, τα εικονογραφημένα λεξικά που τα παιδιά βλέπουν εκεί και υπάρχουν και εικόνες, αλλά και υπάρχουν και λέξεις, ας πούμε, και κείμενα και εικόνες. Έτσι στη ζωή των Αγίων βλέπουμε πραγματικά ότι το Ευαγγέλιο εφαρμόζεται στην πράξη. Και όταν βλέπει κανείς έναν Άγιο, τότε πραγματικά δοξάζει τον Θεό. Ακριβώς αυτό έβλεπα όταν συναντούσα τον πατέρα Παΐσιο, ότι ήταν μια, θα έλεγα, μια πνευματική λιακάδα. Όπως έχουμε μια λιακάδα μέσα σε μια βαρύ χειμωνιά. Έτσι λοιπόν πηγαίναμε εμείς μέσα από τη βαρύ χειμωνιά του χειμώνος στον πατέρα Παΐσιο και βλέπουμε αυτή τη λιακάδα, την άνοιξη. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φωτισμένο νου, φωτισμένη και καθαρότατη καρδιά. Ένας μοναχός ο οποίος ζούσε πραγματικά την ορθόδοξη μοναχική πολιτεία και ζωή. Και θα έλεγα ότι εφαρμοζόταν πλήρως σε αυτόν, αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Τι είναι μοναχός? Ο μοναχός είναι εκείνος ο οποίος έχει ιγνισμένο σώμα, καθαρότα την ψυχή και πεφωτισμένο νου. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι μοναχός. Καθαρότα τον ψυχή και καθαρότα το σώμα, ιγνισμένο σώμα, καθαρότα το στόμα και πεφωτισμένο νου. Ένας τέτοιος ήταν ο πατήρ Παΐσιος και χαίρομαι πάρα πολύ διότι με καλέσατε και με την άδεια και του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη σας, του αγαπητού αδελφού, ο οποίος ευχαρίστως έδωσε την άδεια να έρθουμε στην εκπομπή, να μιλήσουμε σήμερα για τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία, όχι απλώς για να επενέσουμε εκείνον, δεν έχει ανάγκη το δικό μας επένον, αλλά κυρίως να παρηγορηθούν οι άνθρωποι της εποχής μας και εμείς να δοξάσουμε τον Θεό, διότι γνωρίσουμε ένα τέτοιο Άγιο. Και Σεβασμιότατε, ακριβώς. Διότι φανερώνεται στη ζωή του Αγίου, δοξάζεται το Άγιο Όνομα του Θεού. Και ήθελα να σας ρωτήσω, νομίζω το είχα ρωτήσει και την περασμένη φορά, αλλά πρέπει να το πούμε. Πολλές φορές λέει ο κόσμος, δεν υπάρχουν Άγιοι στην εποχή μας. Ναι, αυτό είναι ένα λάθος. Δεν υπάρχουν Άγιοι. Υπάρχουν Άγιοι και εντός του Αγίου Όρους και εκτός του Αγίου Όρους. Υπάρχουν, εμείς μάλιστα που είμαστε πνευματικοί πατέρες και
ερχόμαστε σε επικοινωνία με πολλούς ανθρώπους στην εποχή μας, βλέπουμε ότι υπάρχουν και στον κόσμο Άγιοι. Άγιοι είναι αυτοί που έχουν την καθαρτική και αγιαστική ενέργεια του Θεού. Ο Θεός ενεργεί και καθαίρει τους ανθρώπους και τους φωτίζει. Οπότε όταν ένας δέχεται την καθαρτική και φωτιστική ενέργεια του Θεού, αυτός είναι Άγιος. Η αγιότητα έχει πολλούς βαθμούς. Όταν αρχίζει κανείς να μετανοεί, τότε αμέσως μπαίνει στον βαθμό της αγιότητος. Μέσα στον δρόμο, μάλλον, της αγιότητος. Υπάρχουν πολλά στάδια και δεν υπάρχει τέλος. Δεν υπάρχει, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αυτή εστί των τελείων, η τελεία των τελείων, ατέλεστος τελειώτης. Πρόκειται για μια τελειότητα, στην οποία βαδίζουν οι τέλειοι, αυτοί που θέλουν να φτάσουν στην τελειότητα, είναι τέλειοι με την άποψη ότι συνεχώς αυξάνονται στην αρετή και στην αγιότητα. Η τελεία των τελείων, ατέλεστος τελειώτης. Επειδή της αρετής, έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, εμάθομεν ότι η αρετή ούκ έχει όριον. Εις όρος αρετής το αόριστον. Δεν υπάρχει τέλος αρετής. Επομένως, όταν ο άνθρωπος έχει μέσα του μια συνείδηση ότι ανοίξει την Εκκλησία και ανοίξει την Εκκλησία, εξομολογείται, μετανοεί, κοινωνεί, προσεύχεται, ήδη έχει μπει στον δρόμο της αγιότητος. Τώρα το βαθμό είναι ο Θεός ο οποίος τον ερευνά και θα τον αποδώσει εν ημέρα κρίσεως. Και ένα δεύτερο σχόλιο, συμφασμένο, που ήθελα να κάνετε, το μισό είπατε, αλλά θέλω να το κάνετε πάλι το σχόλιο αυτό, είναι ότι η χάρη του Θεού στην Εκκλησία μέσα είναι εμφανής και απόδειξη, όχι με τα περιστατικά της ζωής του καθενός, έστω σε πολύ μικρό βαθμό, είναι οι Άγιοι αυτοί. Ναι, έχουμε πραγματικά φανερή την χάρη του Θεού και τη βλέπουμε και στα μυστήρια μέσα τη βλέπουμε και όταν κανείς, ας πούμε, πλησιάζει με μια καλή διάθεση και θα έλεγα, ας πούμε, μια αναπνεύμα μαθητείας το χώρο της Εκκλησίας, δεν κάθεται απ' έξω να τον κρίνει το χώρο της Εκκλησίας και μπαίνει μέσα βαθιά. Όταν εξομολογείται και βγάζει μέσα του τις ενοχές, τα αποθυμένα που λέει η ψυχολογία που έχει, τότε αμέσως αναγνωρίζει, βλέπει το τι γίνεται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Να θυμηθώ κάτι το οποίο έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, είναι, λέει, επειδή πήγαιναν, του έλεγαν, δεν υπάρχουν σήμερα Άγιοι, δεν υπάρχει, όλα σκάνδαλα και όλα κακά είναι στην Εκκλησία, εξαρτάται ποιος είσαι και τι βλέπεις. Γιατί μάλιστα έλεγε, μια μέλισσα η οποία θα βγει έξω, θα τα δει, θα πάει παντού εκεί που υπάρχουν τα άνθη και θα δει, άμα τη ρωτήσει τη μέλισσα, τι είδες εκεί που πήγες, πολύ ωραία άνθη θα πει. Εάν ρωτήσεις, λέει, την μύγα, ας πούμε, τι είδες, η μύγα θα πάει εκεί που υπάρχουν, ας πούμε, ακαθαρσίες. Αν τη ρωτήσεις, τι είδες, μύγα, ακαθαρσίες είδα. Επομένως, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, εξαρτάται με ποιο πνεύμα και με ποια προοπτική βλέπουμε τη ζωή. Εάν έχουμε μέσα μας καλή διάθεση, τότε βλέπουμε η Εκκλησία είναι πάμφωτη από τη χάρη και τη χαρά και την παρηγοριά. Σεβασμιότατε, ας έρθουμε λίγο στο θέμα μας τώρα. Θέλω να μπούμε έτσι ευθύς εξ αρχής. Εσείς τον πατέρα Παΐσιο, πώς τον αισθανθήκατε? Κοιτάξτε, εγώ τον πατέρα Παΐσιο που το γνώρισα και να πούμε μετά, ας πούμε, αν θέλετε να με ρωτήσετε, ας πούμε, πώς το γνώρισε τον πατέρα Παΐσιο. Αλλά εγώ εκείνο που αισθάνθηκα όταν έβλεπα τον πατέρα Παΐσιο, αισθανόμουν ότι είχε μέσα του τα γνωρίσματα. Πρώτα-πρώτα το γνώρισμα, ας πούμε, το προφητικό. Δηλαδή, ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη για τον προφήτη Σαμουήλ, τον έλεγαν τον προφήτη Σαμουήλ ο Ωρών. Όταν ερχόταν ο Σαμουήλ, έλεγαν αυτός είναι ο Ωρών. Ή για άλλους προφήτες έλεγαν ότι αυτός είναι ο Βλέπων. Ο Βλέπων, ο Ωρών, οι Βλέποντες, οι Ωρώντες. Έτσι λοιπόν είχε μερικά ιδιώματα προφητικά. Από την άποψη ότι δίδασκε, απεκάλυπτε, είχε το χάρισμα της διοράσεως και της προοράσεως. Άλλο είναι η διόραση, άλλο είναι η προόραση. Δηλαδή, προορατικό χάρισμα είναι να βλέπει κανείς τα μέλλοντα, εν χάρητη. Το διορατικό χάρισμα είναι να μπαίνει μέσα να κάνει ακτινογραφία μάλλον, και να βλέπει την ψυχή. Έβλεπε το βάθος της καρδιάς κάθε ανθρώπου. Οπότε έβλεπα ότι είχε προφητικά χαρίσματα, ένας προφήτης. Και περίπου τον ένιωθα σαν τον προφήτη Σαμουήλ, σαν τον προφήτη Ηλία. Έμοιαζε λίγο με τον προφήτη Ηλία, θα έλεγα. Στον τρόπο, στη συμπεριφορά που ενεργούσε μεταξύ των ανθρώπων. Ένα αυτό. Δεύτερον, τον αισθανόμουν έναν ασκητή του 4ου αιώνα. Και αυτά τα οποία έβλεπα, αλλά και αυτά τα οποία άκουγα και αυτά τα οποία διάβασα εκ των υστέρων, το τι άσκηση έκανε αυτός ο άνθρωπος, έμοιαζε πράγματι με ένα ασκητή του 4ου αιώνα. Ανοίγουμε το γεροντικό και βλέπουμε ασκητάς
αναχωρητάς που πήγαιναν οι άνθρωποι και ρωτούσαν υπέρ ρήμα, αβά, υπέρ ρήμα, πώς οθώ. Έτσι λοιπόν και εκείνος έλεγε ρήμα, προσευχόντας τον Θεό και απεκάλυπτε κάτι το οποίο ο Θεός του έλεγε. Λοιπόν, τον αισθανόμουν ένα ασκητή με τη μεγάλη άσκηση την οποία έκανα, του 4ου αιώνος, στην εποχή μας. Και ακόμη τον έβλεπα και τον αισθανόμουν και με τη ζωή του, αλλά πιο πολύ φάνηκε με το τέλος του, με την τελευταία πράξη της ζωής του, με την αρρώστια του, ένα μάρτυρα. Δηλαδή ζούσε με την άσκηση ως μαρτύριον. Είναι αυτό που λέγει ο Άγιος ο Μέγας Αθανάσιος, είναι οι μάρτυρες τι προαιρέσει. Οπότε τον αισθανόμουν ως προφήτη, ως της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι, ως όσιο ένα ασκητή, μεγάλο ασκητή του 4ου αιώνος, και ως ένα μάρτυρα που έδινε τη μαρτυρία της πίστεως. Πράγματι, και αυτά τα οποία έζησα κοντά του, και αυτά τα οποία έχω ακούσει από άλλους, και αυτά τα οποία έχω διαβάσει, είναι μια καταπληκτική φυσιογνωμία. Γιατί ζούσε με τον Θεό και με τους Αγίους. Έβλεπε τον Θεό και τους Αγίους. Πάλευε και αγωνιζόταν με τους δαίμονες. Εμφανιζόταν οι δαίμονες και πάλευε μαζί του. Συζούσε με τα άγρια θηρία. Και ταυτόχρονα συζούσε με τους ανθρώπους και παρηγορούσε τους ανθρώπους. Βλέπετε τα γνωρίσματα, τα καθολικά γνωρίσματα, ότι ζούσε και με τον Θεό, με τους Αγίους, έβλεπε τους Αγίους, τους Αγγέλους, το φύλακα άγγελό του. Στη συνέχεια πάλευε συνέχεια με τους δαίμονες, συζούσε με τα άγρια θηρία, τα οποία τον αισθανόταν σαν άρχοντά τους και υπήκοαν σε αυτόν, και ήταν μεταξύ των ανθρώπων και τους παρηγορούσε. Όλα αυτά τα γνωρίσματα υπήρχαν σε αυτή τη μεγάλη καταπληκτική φυσιογνωμία του Πατρός Παϊσίου. Σεβασμιότατε, για να μας πείτε κάποια έτσι στίγματα από το βίο του. Γεννήθηκε το 1924. Ναι, ο βίος της βιολογικής ζωής, ας πούμε, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, ας πούμε, αλλά έχει, βλέπουμε εξωτερικά πού γεννήθηκε κανείς, πού έζησε. Αυτό είναι κάτι το εξωτερικό, είναι το βιογραφικό του. Το βιογραφικό, λέγαμε, ας πούμε, έτσι. Να δώσουμε το στίγμα του. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο, το πνευματικό βιογραφικό σημείωμα του Γέροντος Παϊσίου. Εάν μπορούμε να δώσουμε έτσι, για να καταλάβουν περίπου όσοι δεν έχουν ακούσει και δεν έχουν διαβάσει κάτι για τον Πατέρα Παΐσιο, μπορούμε να πούμε ότι γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας τον Ιούλιο του 1924, ενώ μόλις είχε γεννηθεί και βαπτίστηκε εκεί, τον βάπτισε ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, τον οποίο εκείνος ετοίμησε και τον παρουσίασε και αναγνωρίστηκε, εισήλθε μέσα στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Και του οποίου ο Άγιος Αρσένιος έδωσε το όνομά του. Έδωσε το όνομά του, γιατί είπε ότι ήθελε να τον δώσουν άλλο όνομα, τον παππού του, και λέει: κοιτάξτε, εσείς έχετε, θα αφήσω και εγώ ένα στο πόδι μου καλόγυρο, μοναχό. Προέβλεψε δηλαδή την εξέλιξη του Πατρός Παϊσίου. Και 2-3 μηνών, νομίζω, ήταν όταν οι γονείς του εξαναγκάστηκαν να φύγουν, να έρθουν προς την Ελλάδα. Μέσα στο καράβι που ήταν, το είχα μικρό βρέφος, ας πούμε, και κάποιος πήγε να τον πατήσει, γιατί ήταν, αλλά τον έσωσε ο Θεός, τον γλίτσε ο Θεός, και μάλιστα χαριτολογώντας έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, τι ωραίο θα ήταν, λέει, την ώρα που ήμουν βαπτισμένος, αν πετούσαμε στη θάλασσα αφού θα με είχαν σκοτώσει, και εγώ να πήγαινα στον παράδεισο και τα ψάρια που θα μέτρωνα έλεγαν ένα ευχαριστώ, διότι έφαγαν, βρήκαν τροφή. Μετά από εκεί ήρθε στην Κόνιτσα. Μεγάλωσε στην Κόλλητσα, πήγε στρατιώτης, μάλλον έκανε τις σπουδές στο δημοτικό σχολείο. Το δημοτικό σχολείο. Και επειδή αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό και τους Αγίους, γι' αυτό και ως επάγγελμα διάλεξε να είναι μαραγκός. Δηλαδή το επάγγελμα του Χριστού το έκανε επίτηδες κιόλας. Για να μιμείται τον Χριστό και με τη ζωή. Στρατιώτης πήγε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ήταν 40 με 50. 1946, κάπου εκεί νομίζω. Στρατιώτης πήγε και μάλιστα ήταν και στα ορεινά μέρη της Ναυπακτίας. Πέρασε από την Ελατού, από την Αναχώρα και τα διηγείτο πολλά τέτοια έτσι, περιστατικά. Βλέπουμε εδώ την. Ναι, εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία. Είναι ο πατέρας του, η μητέρα του και τον έχουν στο μέσο. Είναι μικρός εκεί τώρα, 5 χρονών, νομίζω κάπου εκεί. 5-6 χρονών θα είναι, ναι, ναι. Ή λίγο παραπάνω. Αγαπούσε πολύ τη μητέρα του, λέει. Ναι. Ο πατέρας τον. Και για τους γονείς του, σεβασμιότατε, συγχωρέστε μου την αυθάδεια, δεν έμεινε στο Άγιον Όρος, γύρισε, έμεινε μέχρι κάποια περίοδου να τακτοποιηθούν όλα τα παιδιά, τα αδέρφια του. Ναι, πάντως. Μετά από το στρατό, πράγματι πήγε στο Άγιον Όρος να γίνει μοναχός. Καταρχάς έγινε μοναχός στη Μονή του Εσφυγμένου.
Στη συνέχεια πήγε στη Μονή του Φιλοθέου. Μετά, επειδή υπήρχε ανάγκη στην Κόνιτσα, τον κάλεσαν και πήγε στη Μονή του Στομίου. Βγήκε από το Άγιον Όρος, πήγε σε ένα μοναστηράκι, μικρό μοναστηράκι, που είναι λίγο μισή ώρα με τα πόδια από την Κόνιτσα. Στη συνέχεια κάτσε μερικά χρόνια και στην Κόνιτσα, έφυγε και πήγε στο Σινά. Στο Σινά. Εκεί παρέμεινα διάστημα με φοβερή άσκηση επάνω στο όρο Σινά, στο μέσο προς την κορυφή, κατέβαινε και στο μοναστήρι βέβαια, αλλά ζούσε εκεί την αναχωρητική ζωή. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα, μια φωτογραφία από το Σινά είναι. Από το Σινά. Ο γέροντας εκεί στο Σινά ζούσε φοβερή ασκητική ζωή, να πούμε μετά μερικά πράγματα, και δεν φορούσε παπούτσια παραδείγματος χάρη, και ανέβαινε πάνω στην έρημο και περπατούσε πάνω στα βουνά. Είχαν κομματιαστεί τα πόδια του όλα, έβγαζαν αίμα. Είχε περίπου μια πηγούλα που ήταν εκεί, περίπου 1-2 κιλά νερό την ημέρα, και με αυτό έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Ζούσε χωρίς φαγητό, δεν έτρωγε τίποτα, μόνο Σάββατο, την Κυριακή κατέπαινε στο μοναστήρι και κάτι έπαιρνε, και ζούσε σε βαθυτάτη και υψηλωτάτη άσκηση, και βέβαια είχε και θεωρία πολύ μεγάλη. Μετά από το όρος Σινά επανήλθε στο Άγιον Όρος, πήγε στη Σκήτη των Ιβύρων, στον προφήτη Ηλία, παρέμεινε εκεί διάστημα. Για μεγαλύτερα άσκηση και ησυχία πήγε στη συνέχεια στα Κατουνάκια, τα φρικτά Κατουνάκια που τα διηγούνται. Στη συνέχεια επέστρεψε κοντά στη Μονή της, στην Σταυρονικήτα, εκεί στο κελάκι, εγώ εκεί το γνώρισα, για πρώτη φορά εκεί το συνάντησα, στο κελάκι που λέγεται το Τιμίου Σταυρού, κάθισε πολύ μεγάλο διάστημα εκεί. Εν συνεχεία προς τις Καριές, στην Παναγούδα, και εκεί ήταν το τελευταίο του, η τελευταία του έτσι διαμονή. Βεβαίως αρρώστησε, είχε βγει έξω και κοιμήθη στην Ιερά Μονή Σουρωτή, και εκεί βέβαια ενταφιάστηκε. Αυτό είναι το... Το 1994. Ναι, επομένως 70 ετών. 70 ετών. 70 ετών, εκοιμήθη εν κυρίω και αγιάστηκε και ζει ένα αγιασμό πολύ. Σεβασμιότατε, το ήδη το έχετε αναφέρει. Εσείς πώς γνωρίσατε τον Γέροντα Παΐσιο? Πρώτα πρέπει να σας πω ότι... Και μου κάνει εντύπωση, δεν το γνωρίζω το περιστατικό, αλλά επειδή το αναφέρετε συχνά, πρέπει να σας έχει μείνει και σε εσάς. Μάλλον ήταν η γνωριμία πολύ φυσιολογική. Δηλαδή δεν ήταν κάτι. Μερικοί γνώρισαν για πρώτη φορά τον Γέροντα Παΐσιο, αισθάνθηκαν βαθιά την έκπληξη, ας πούμε, και άλλαξαν τη ζωή τους. Εγώ διαδοχικά το γνώρισα τον πατέρα. Πρώτα εξ ακούης και μετά εκ θεωρίας, να το πω έτσι καλύτερα. Ξέρετε ότι κατάγομαι από τα Γιάννενα. Ο πατήρ Παΐσιος ζούσε στην Κόνιτσα. Λοιπόν, το 1900 άκουγα πολλά για τον πατέρα Παΐσιο. Από λαϊκός που ήταν, μετά άκουγα ότι έφυγε και πήγε στο Άγιον Όρος κτλ. Μία γυναίκα η οποία ήταν πολύ γνωστή του πατέρα Παΐσιου, λίγο μεγαλύτερη από εκείνον, η οποία λεγόταν Κέτη Πατέρα. Μάλιστα. Την οποία αναφέρονται πολλά στην Ελλάδα. Ναι. Και την οποία σεβόταν πάρα πολύ ο πατήρ Παΐσιος, και ένα διάστημα ήταν άραστος και τον περιποιήθηκε εκείνη. Ήταν φίλη της μητέρας μου. Έμενε ένα διάστημα στα Γιάννενα και ερχόταν πολλές φορές στο σπίτι. Κάθε μέρα πήγαινε στη θεία λειτουργία και ερχόταν στο σπίτι μας να δει τη μητέρα μου, και πολλές φορές κουβεντιάσαμε και εμείς. Και εκείνη μου έλεγε πολλά για τον πατέρ Παΐσιο. Από εκεί άκουσα πρώτη φορά από την πατέρα. Στη συνέχεια, όταν το 1967. Χειροτονήθηκε ο πνευματικός μου πατέρας, που ήταν ιεροκήρυκας στα Γιάννενα, ο πατήρ Σεβαστιανός, Μητροπολίτης Κόνιτσης. Ναι, μάλιστα. Το συνόδευσα στην Κόνιτσα. Το 1967 ήμουν ο πρώτος ο οποίος τον ακολούθησε, κάθισε περίπου μια εβδομάδα. Ήσασταν τότε λαϊκός. Λαϊκός. Ναι, ήμουν δευτεροετής φοιτητής, δεύτερο-τρίτο έτος της θεολογίας. Πήγα μαζί του και παρέμεινα στη Μητρόπολη. Εκεί λοιπόν για πρώτη φορά στην Κόνιτσα, δεύτερη φορά μάλλον, άκουγα πάρα πολλά θαυμαστά για τον πατέρα Παΐσιο. Είχε φύγει βέβαια, ήταν 4-5 χρόνια που είχε φύγει από τη Μονή Στομίου, ήταν στο Στόμιο. Μάλιστα. Και θεώρησα καλό να πάω να επισκεφτώ τη Μονή του Στομίου. Πράγματι, ανέβηκα με τα πόδια, τότε δεν πήγαινε δρόμος, τώρα έχουν κάνει δρόμο. Πήγαινα εκεί από ένα ποτάμι, τον Κονιτσότη που λένε, με τα πόδια ανέβηκα το μονοπάτι που ανέβηκε ο πατήρ Παΐσιος. Άκουγα εκεί τόσα πολλά που έλεγαν οι γέροντες, οι παλιοί στην ηλικία. Για κάποιον ασκητή, τον πατέρα Παΐσιο που παρέμεινε εδώ, έκανε μεγάλη άσκηση, ζούσε με τις αρκούδες. Άκουγα πολλά τέτοια περιστατικά. Ναι. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Βέβαια τότε, την εποχή εκείνη, το 67, νομίζω είχε έρθει από τη Μονή, από το Σινά, ή δεν είχε έρθει ακόμα. Νομίζω ήταν μάλλον εκείνη την εποχή 68-69 που είχε έρθει στο Άγιον Όρος. Και πράγματι
κάποια στιγμή το 1972 νομίζω πήγα να συναντήσω τον πατέρα Παΐσιο στο Άγιον Όρος. Ήταν τότε στο κελί του Τιμή Σταύρου, κοντά στη Σταυρονική ήταν. Και μάλιστα πήρα 10-15 παιδιά από το κατοικητικό σχολείο, ήταν τελειόφοιτοι του γυμνασίου τότε που λέγαμε, εξετάξιο γυμνάσιο, και τους πήρα μια εκδρομή στο Άγιον Όρος. Πρώτο προσκύνημα, πρώτη είσοδό μας, πρώτη συνάντησή μας ήταν για τον πατέρα Παΐσιο. Κατεβήκαμε λοιπόν, πήγαμε στο Τίμιο Σταυρού. Δεν είχα δώσει, φυσικά δεν μπορούσες να δώσεις, να πεις ότι θα έρθουμε, αν το βρεις. Ήταν η εποχή που έφευγε. Επειδή πήγαινε πάρα πολλοί κόσμος, έφευγε και πήγε μακριά στην έρημο για να προσευχηθεί. Όταν λοιπόν πήγαμε, είχε βάλει εκεί έξω ένα φράχτη, ήταν κλειστό και μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Είχε πάνω ένα σημείωμα που έλεγε: «Αδελφοί, απουσιάζω. Εάν θα έχετε ένα πρόβλημα, γράψτε το όνομά σας». Είχε ένα κουτί και μέσα είχε τα χαρτιά και ένα μολύβι. «Γράψτε το όνομά σας και εγώ θα προσευχηθώ για σας και θα σας ωφελήσω πιο πολύ από τη φιλιαρία μου με την προσευχή». Οπότε λέω: «Παιδιά, καθίστε κάτω να κουβεντιάσουμε τι λέει εδώ ο γέροντας». Και κάνω μια ολόκληρη συζήτηση. Ότι να, η προσευχή είναι ανώτερη ίσως από την συνομιλία. Και κάτω είχε και ένα άλλο κουτί, ένα γυάλινο κουτί που είχε λουκούμια. Πάρτε ένα λουκούμι ως ευλογία. Όταν σηκωθήκαμε, κουβεντιάσαμε εκεί, τέλος πάντων να φύγουμε, υπήρχε ένας βράχος και πάνω στο βράχο είδαμε με μια κοιμωλία γραμμένο: «Αδελφοί, υπάγω ή να ημερέψω και έπειτα να εισέλθω εις το ζωολογικό μου κήπο». Λέω: «Παιδιά, για να δούμε τώρα τι εννοεί εδώ ο γέροντας». Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία βέβαια του γέροντα που δεν είναι στην Τιμίου Σταυρού, είναι στην Παναγούδα. Στην Παναγούδα, ναι. Ναι, είναι μετά αφού έφυγε από εκεί. Λίγο πριν από αυτό τον έχω γνωρίσει εγώ έτσι καλά τον γέροντα Παΐσιο. Και τι εννοούσε. Βγάλαμε το συμπέρασμα και από άλλες επικοινωνίες που είχα κατάλαβα τι εννοούσε. Επειδή πήγαινα πάρα πολύ να τον δουν σαν ένα αξιοθέατο, σαν να είναι ένα ζώο σε ένα ζωολογικό κήπο. Και πάνε να το δούνε, έφυγε και λέει: «Θα πάω να ημερέψω και μετά θα πω στο ζωολογικό κήπο να με δείτε σαν αξιοθέατο». Λοιπόν, η πρώτη λοιπόν επικοινωνία προσωπική με τον γέροντα Παΐσιο ήταν δια της απουσίας του. Είναι φοβερό έτσι να το συναντάς, να αποκτάς γνώση του πνεύματος, της προσωπικότητός του, ενώ απουσιάζει. Τον επόμενο χρόνο βέβαια πήγα, πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν φοβερά. Όταν τους ρώτησα αργότερα, μετά από 15-20 χρόνια, από όλα αυτά τα χρόνια που σας έκανα κατοικητικό σχολείο, τι σας έκανε εντύπωση περισσότερα? Τότε που μας πήγατε στο Άγιον Όρος και γνωρίσαμε τον πατέρα Παΐσιο. Είχαν ξεχάσει όλα ό,τι τους είχα πει κάθε εβδομάδα, κάθε Σάββατο που κάναμε τις συναντήσεις μας. Την επόμενη χρονιά πήγα να τους συναντήσω προσωπικά. Και είχαμε πάει μαζί με τον νυν Μητροπολίτη Εδέσης τώρα, τον Ιωήλ, είμαστε πνευματικά αδέλφια, του ιδίου γέροντος, παραδελφοί όπως λένε. Λοιπόν, και πράγματι το συναντήσαμε εκεί στη Μονή του Σταυρονική, και λέμε: «Γέροντα, θέλουμε να σας δούμε, να μας δώσετε κάποια συμβουλή». Νεαροί κληρικοί εμείς τότε. Και λέει: «Πάμε στο κημητήριο της Μονής», ήταν πιο κάτω το κημητήριο της Μονής. Πήγαμε στο κημητήριο, ήταν ένας τάφος ανοιχτός, όχι του ιδίου, κάποιος άλλος μοναχός άνοιξε τον τάφο του και πήγαινε κάθε μέρα και έκανε εκεί την προσευχή του. Κάθισε με κάπου εκεί κοντά στον τάφο και άρχισε να μας λέει διάφορα. Δεν θυμάμαι τι μας είπε, αλλά εκείνο που θυμάμαι ήταν το διαπεραστικό του βλέμμα. Ναι. Μας κοιτούσε και χαμήλωνε τα μάτια του. Δεν μας έβλεπε. Όταν μας έβλεπε, σαν να έβγαινε, σαν να ερχόταν ακτινογραφία μας, ακτινογραφούσε. Στεκόμασταν με πολύ σεβασμό και προσοχή. Εδώ στην φωτογραφία που βλέπετε είναι πάλι νομίζω στην Παναγούδα, εκεί που μιλάει με τα παιδιά. Λέει το υπαίθριο, έλεγε το υπαίθριο σαλόνι μου. Είχε κούτσουρα γύρω-γύρω, καθόταν εκεί και κουβέντιζε με τον κόσμο. Κατοντάδες κάθε μέρα πήγαιναν στο κελί του. Λοιπόν, εκείνο που θυμάμαι, μια τρυφερότητα, μια αγάπη, ένα μεγάλο πατέρα που μιλούσε μητέρα. Είχε την πατρότητα και ταυτόχρονα και τη μητρότητα. Με ταπείνωση, ένα μυαλό φωτισμένο, έναν άνθρωπο με σπιρτόζο πνεύμα, έξυπνο. Ναι, φαίνεται. Ναι, με αιφιολογίες.
αλλά με σαφή και σοφό λόγο και με βαθιά ταπείνωση. Αυτό κυρίως θυμάμαι και δεν θυμάμαι τι ακριβώς μας είπε εκείνον τον καιρό. Βέβαια, κατά καιρούς βέβαια πήγαινα πολύ συχνά, 3-4 φορές το χρόνο τουλάχιστον, το συναντούσα, ζήτουσα διάφορα θέματα τα οποία είχα μαζί, είχα από την ποιματική μου έτσι, διακονία, του έστειλαν πολλά γράμματα, συνήθως δεν απαντούσε, αλλά απαντούσε με άλλο τρόπο. Δηλαδή αισθανόμουν όταν του έστειλαν το γράμμα για διάφορα προβλήματα που είχα, μετά από λίγο καιρό έπαιρνα απάντηση, λιόταν το θέμα. Μια φορά δε μόνος του έστειλε ένα γράμμα και ξεκίνησε και ήρθε στην Έδεσα. Ήμουν τότε ιεροκήρυξης Μητροπόλεως Εδέσης, ήθελα κάτι, ένα πρόβλημα να έχω και ξεκίνησε λοιπόν και ήρθε στην Έδεσα. Είχα μάθει ότι έφυγε από το Άγιον Όρος, βγήκε έξω, πήγε στο μοναστήρι της Ηρωτής, πήρα το μοναστήρι και μου έρχεται, λέει, σήμερα έρχεται στην Έδεσα. Και θυμάμαι, πέρασε μια μέρα μαζί, ήρθε στη Μητρόπολη, έβαλε δαφιαία μετάνοια στον επίσκοπο, τιμούσε υπερβολικά τους επισκόπους. Και καθίσαμε, πήγα σε ένα μοναστηράκι, καθίσαμε, κουβεντιάσαμε κτλ. Αξέχαστη αυτή η μέρα. Μια άλλη φορά, είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή, είχα μια πολύ μεγάλη δυσκολία στη ζωή μου. Τον καιρό εκείνο δηλαδή. Οπότε ξεκίνησα, κατέβηκα στις Καριές, πήγα στην Παναγούδα, χτυπάω το. Είχε ένα καμπανάκι, το χτυπάω εκεί πέρα, τίποτε. Οπότε, επειδή έπρεπε να τον δω, γράφω. Είχε χαρτάκια έξω και μολύβι και γράφω: Πάτρε Παΐσιε, είναι ανάγκη να σας δω, δεν σας είδα. Αύριο το πρωί, 8 η ώρα, θα έρθω να σας συναντήσω. Γιατί έμαθα ότι κάτω 7,5 ώρα έφευγε από το σπίτι. Πράγματι την άλλη μέρα έφυγα, πήγα στη Σταυρονικήτα και ξαναγύρισα την άλλη μέρα μία ώρα με τα πόδια. Κατά τις 8 παρα 10 κατηφόρησα από την Κουτλουμουσίου, ένα πολύ ωραίο μοναπάτι, για να πάω στο Πατέρα Παΐσιο. Κάπου στο μέσον ακούω απάνω από ένα λόφο τη φωνούλα του. Πάτερ Ιερόδε. Μα λέει, τι είναι αυτό. Μετά κατάλαβα, λέει, έλα, αυτό που είσαι, με παρακολουθούσε, αυτό που είσαι 5 μέτρα πιο κάτω είναι μονοπάτι, πάρ' το και έλα. Και πράγματι πήρα το μονοπάτι, ανέβηκα και ήταν σε ένα ξέφωτο και καθίσαμε 2-3 ώρες και κουβεντιάσαμε τα διάφορα θέματα και είδα τη σοφία του. Δηλαδή με παρακολουθούσε πως το δρόμο που έπαιρνα και με φώναξε και πήγε και το συνάντησε. Φοβερή εμπειρία. Και μια άλλη καταπληκτική εμπειρία την οποία έχουμε τον πατέρα Παΐσιο είναι ότι είχα ένα πρόβλημα και εκείνο ήταν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Οπότε με την άδεια του Μητροπολίτη, εγώ είχα γερόντα τον Μητροπολίτη τον Καλλίνικο, να μου έλεγε, παιδί μου, για θέματα σοβαρά πήγαινε να ρωτήσει και τον πατέρα Παΐσιο. Δηλαδή ήταν ένας ο Μητροπολίτης γέροντας, ο οποίος άφηνε την ελευθερία μεγάλη. Πήγαινε να ρωτήσει και να πάρει συμβουλή και από τον γέροντα αυτόν, τον οποίο τον εκτιμούσε βαθύτατα. Πήγα λοιπόν εκεί στο κελί, δεν τον είδα. Μαθαίνω, είναι λέει στη Μονή Γρηγορίου. Τον κάλεσε ο ηγούμενος για να δει τους μοναχούς. Ξεκινάω λοιπόν και πάω στη Μονή Γρηγορίου. Σε ένα διάλειμμα τον βλέπω. Γέροντα, ήρθα να σας δω. Λέει, τώρα δεν μπορώ να σας δω, διότι θα δω 40 μοναχούς. Περίμενα να τελειώσω τους μοναχούς και μετά θα σας δω και εσένα. Κάθισε 3 μέρες. Μόλις πέρασαν 3 μέρες, κοίτανε μου να φύγει. Γέροντα, δεν θα με δείτε εμένα. Λέει, εσύ θα έρθεις κοντά μου. Θα πάω τώρα στη Μονή Σιμονόπετρα. Και θα έρθεις κοντά μου εκεί και θα βρούμε ευκαιρία να τα πούμε. Πράγματι, με τα πόδια ξεκινήσαμε. Είναι περίπου μια ώρα η διαδρομή. Ανεβήκαμε, πήγαμε στη Σιμονόπετρα. Από το μονοπάτι που είναι φόχτη. Το φοβερό μονοπάτι. Φοβερό μονοπάτι. Ναι. Το έχω ανέβει και εγώ σε μεσημέρι και ξέρω. Είναι από τα δύσκολα μονοπάτια του Αγίου Όρους. Πράγματι, πήγαμε στη Σιμονόπετρα. Τον υποδέχτηκαν εκεί οι πατέρες, τον είχαν καλέσει δηλαδή, και άρχισε να βλέπει έναν τους πατέρες. Εσύ να θες εδώ μετά, μου λέει, περίμενε εσύ. Πράγματι το βράδυ εκείνο που είδε τους πατέρες συνέβη και ένα περιστατικό, δηλαδή είδε δαίμονες, οι οποίοι δαίμονες έξω από το κελί του φώναζαν. Δεν θα επιμείνω στο πάντως ένα περιστατικό που έχει και σχέση και με τον πατέρα Μωυσή, διότι στο διπλανό και τώρα που ήρθε τελευταίο ο πατήρ Μωυσής το είπαμε και το επιβεβαίωσε. Στο διπλανό κελί με τον πατέρα Παΐσιο ήταν ο Μωυσής και είχαν και οι δύο επιθέσεις τροποτινά από τους δαίμονες. Και εγώ ήμουν πιο πέρα λιγάκι. Αφού κάθισε για τις μέρες εκεί και το είδε, είδε τους πατέρες, μετά ήταν όλοι να φύγει. Γέροντα, εμένα δεν θα με δείτε, εσύ θα έρθεις κοντά μου, που λέει.
Και ξεκινήσαμε λοιπόν από τη Μονή Σιμωνόπετρας να πάμε στις Καριές με τα πόδια. Ωραία. Αυτό σημαίνει, ανεβήκαμε όλο το όρος, όλο τον Άθωνα, κάναμε περίπου 4-5 ώρες με τα πόδια. Στην ανηφόρα επάνω, με έβαλε, είχαμε ένα μικρό γαϊδουράκι και λέει, ανέβασε στο, εγώ δεν μπορούσα να ανέβω, και ανέβηκε εκείνος μετά. Στον δρόμο συναντούσαμε καλυβάκια, χαιρετούσε τους γέροντες, με ένα τρόπο παιδικό, ήταν ένα παιδί, ένα σοφός γέροντας, αλλά είχε μια παιδική καρδιά, καταπληκτική. Πράγματι, πράγματι, το θυμάμαι. Και από εκεί πήγαμε στην Παναγούδα. Φτάναμε λοιπόν στην Παναγούδα, κατά η ώρα, θα ήταν 7 η ώρα το βράδυ. Τώρα γέροντα, τώρα δεν μπορείς να φύγεις, θα μείνεις εδώ, θα είσαι εδώ αύριο, το πρωί. Κάθισαμε να φάμε οι δυο μας. Του είχαν δώσει εκεί κάτι, ένα γλυκό από τη Σιμωνόπετρα, πάρε το γλυκό, είσαι να τα φας. Και αυτός λοιπόν πήρε ένα κρεμμύδι, το έκοψε σε πολλά κομμάτια και άρχισε να τρώει το κρεμμύδι. Είχε ανάψει μια μικρή λάμπα, δεν υπήρχε βέβαια φως. Και μετά μου λέει, εσύ θα κοιμηθείς εδώ σε αυτό το κρεβάτι. Είχε ένα, τι κρεβάτι, ένα σανίδες. Και εγώ λέει, θα είμαι στο διπλάνο το δωμάτιο και κοιμήσου και τις 3 ώρα θα σε χτυπήσω να σηκωθούμε να κάνουμε ο καθένας το κομποσκήνι στο κελί του. Γιατί εγώ δεν κάνω κοινή προσευχή, θα κάνω ο καθένας μόνος του. Εντάξει, γέροντα. Εν τω μεταξύ, έχοντας γνώση ότι κοιμάμαι δίπλα με ένα γέροντα άγιο, ένα γέροντα διορατικό, πού να με πιάσει με ένα ύπνος, πού να κοιμηθώ. Καθόμουν εκεί και έλεγα συνέχεια την ευχή όλη τη νύχτα. Και μάλιστα προσπαθούσα να συγκεντρώσω το νου μου να λέω την ευχή, γιατί λέω, θα με βλέπει ο γέροντας, λίγο εγωιστικά το έπαιρνα. Θα με βλέπει ο γέροντας εδώ ότι εγώ δεν προσεύχομαι, κοιμάμαι και τι θα λέει για μένα. Ήταν λίγο εγωιστικό αυτό, αλήθεια. Πράγματι, κατά τις 3, μεταξύ όλη τη νύχτα, άκουγα πατήματα. Δηλαδή, έβγαινε το κερί του, πήγαινε έξω, ξαναγύριζε. Όλη τη νύχτα προσευχόταν. Το πρωί, κατά τις 3 η ώρα μου χτυπάει, με τη λεπτούλα φωνούλα του. Λέω, εντάξει, γέροντα, όρθιος είμαι. Και κάναμε ο καθένας προσευχή. Εγώ από εδώ, εκείνος απέναντι, ήταν σχεδόν έτσι μια διαγώνια ήταν το κελί του. Μέχρι τις 7-8 η ώρα που μου φώναξε, έφτιαξε ένα τσάι. Τι τσάι, δεν είχε μέσα, δεν είχε κουζινικά. Σε όλη τη ζωή του ως ασκητής, είχε δώσει, είχε κάνει τάξιμο να μην μαγειρέψει ποτέ. Και δεν μαγειρεύει ποτέ. Ό,τι έχει ένα μπρίκι, είχε ένα μπρικάκι και ό,τι μπορούσε να φτιάξει στο μπρίκι. Λοιπόν, καθίσαμε, κουβεντιάσαμε εκεί τα θέματα και επομένως χάρηκα τότε γιατί ήταν. Σας αντάμεψε για την υπομονή. Αφενός μια εβδομάδα κοντά του. Μια εβδομάδα κοντά του. Έτσι, σχεδόν 3 μέρες στη Μονή Γρηγορίου, 2 μέρες στη Σιμωνόπετρα. Και περπατήσαμε πορεία 5 ώρες. Το βράδυ κοιμηθήκαμε εκεί. Ήταν κάτι το καταπληκτικό. Και έτσι ένιωσα τι θα πει να ζεις με έναν άνθρωπο του Θεού. Σεβασμιότατε, είπατε προηγουμένως και θέλω να το λίγο τονίσουμε λιγάκι. Το θεωρώ μεγάλη σημασία. Είπατε ότι είχε πολύ σεβασμό στους επισκόπους. Πρέπει να σας πω και εγώ ένα περιστατικό σε αυτό το σημείο, ότι όταν μία από τις 3 επισκέψεις που τον είχα δει, έτυχε να είμαι με έναν γέροντα επίσκοπο του Πατριαρχείου, ο οποίος έτσι ήταν ίσχνουλης. Δεν έδινε την εντύπωση που εμείς πολλές φορές λέμε δεσπότης. Μάλλον θα ήταν ο Θεοδωροπόλεος ο Γερμανός. Μάλλον, ναι, ναι, ναι. Ήταν ασκητικότατος. Ναι, 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 και έτσι αδυνατούς και τα λοιπά. Και εκεί στην κουβέντα λοιπόν που πετάχτηκα και εγώ να πω κάτι. Και μου λέει ο γέροντας Παΐσιος, με επέπληξε. Μου λέει, μην πετάγεσαι, μου λέει, όταν είναι δεσπότης. Και μου έκανε εντύπωση ο σεβασμός που είχε. Να σας πω δε κάτι άλλο. Η σεβασμιότητα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, και μου έχει μείνει αυτή ο σεβασμός που πρέπει να έχουμε στον επίσκοπο. Το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Η μόνη περίπτωση που μπορούμε στον επίσκοπο να είμαστε, συγχωρέστε μου την έκφραση, να την πω, να αυταδιάσουμε, είναι σε επίπτωση αιρέσεως. Ναι. Αλλά στον επίσκοπο πρέπει να έχουμε σεβασμό. Να πούμε μία άποψη, αλλά άλλο αυτό και άλλο, δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ, ναι, ότι πρέπει να το τονίσουμε αυτό, διότι ο επίσκοπος ή είναι επίσκοπος ή δεν είναι. Και μέσα στην εκκλησία μας ο επίσκοπος έχει
Τώρα, επειδή είμαι εγώ επίσκοπος παρών, δεν μπορώ να πω. Ας πούμε, δεν μπορείτε να πείτε, το λέω εγώ σε βασμό. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι πράγματι. Και όχι, το λέω από την καρδιά μου, δεν, το, όλοι, δεν έχω καμία. Κοιτάξτε, να σας πω. Εμείς, τουλάχιστον εγώ, όταν βλέπω ένα μοναχό, ο οποίος έχει ζει, είναι ο μοναχός, ας πούμε, όπως λέει η παράδοσή μας, βαθύτατο τον σέβομαι να πέσουν αφλή στα πόδια του. Δηλαδή, αυτό το βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία μας, δεν είναι η τάξη επίσκοπος μοναχός. Βλέπουμε, ας πούμε, την περίπτωση του Αγίου του Μεγάλου Αντωνίου. Πήγαινε ο Μέγας Αθανάσιος, επίσκοπος της Αλεξανδρίας, πήγαινε και δεχόταν συμβουλές από τον Μέγα Αντώνιο και θεωρούσε μεγάλη τιμή όταν έριχνε, λέει, νερό για να πλύνει τα χέρια του Μέγας Αντώνιος. Αλλά και ο Μέγας Αντώνιος υπέρ αγαπούς και υπέρ σεβόταν τον επίσκοπο. Δηλαδή, κάθε ένας έχει το χάρισμα μες στην Εκκλησία. Ο επίσκοπος έχει το χάρισμα να διακονεί τον λαό, ο μοναχός έχει το χάρισμα να προσεύχεται στο Θεό. Και επομένως ο ένας αναγνωρίζει και πρέπει να αναγνωρίζει το χάρισμα του άλλου. Ο γέροντας Παΐσιος αγαπούσε και σεβόταν υπερβολικά όχι έναν επίσκοπο που είναι άγιος, ας πούμε, που έχει χάρισμα, τον κάθε επίσκοπο. Επειδή είχε το χάρισμα της αρχιεροσύνης. Μάλιστα, δε τον μακαρίτο γεροντά μου, τον Καλλίνικο, τον αγαπούσε, τον υπεραγαπούσε. Και έχω προσωπικά μου έλεγε πολλά πράγματα για εκείνον. Και μια περίπτωση ενός δικού του μοναχού, μάλλον δόκιμου, δικός του μοναχός ήταν. Ναι, νομίζω όχι, ήταν δόκιμος και ήθελε να γίνει μοναχός. Τον έστειλε και υπήρχαν κάτι προβλήματα. Τον έστειλε, πήγαινε στον Εδέση, τον Καλλίνικο, και θα κάνεις ό,τι θα σου πει αυτός ο επίσκοπος. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να το πει, θα κάνεις εκείνο, εκείνο, εκείνο. Τον έστειλε στον Μητροπολίτη. Λοιπόν, αυτό έδειχνε και το σεβασμό τον οποίο έχει και στην παράδοση της Εκκλησίας. Διότι όταν λέμε υπακοή στην Εκκλησία, υπακοή δεν είναι μόνο υπακοή στον πνευματικό μας πατέρα. Είναι υπακοή στον πνευματικό μας πατέρα, υπακοή στον επίσκοπο και υπακοή στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Πάντως ο γέροντας ήταν μια χαρισματική φυσιογνωμία που προσήλκε τους ανθρώπους και έλεγε και πολλά πράγματα, δηλαδή απόρρια της προσωπικής του ζωής, μερικές, ας πούμε, ξέρω εγώ, διδασκαλίες που δεν τις συναντάει κανείς εύκολα. Είναι περίπου σαν το γεροντικό. Δεν τις συναντάει έτσι συγκεντρωμένες σε πολλούς, ας πούμε, πατέρας και Αγίους. Εσείς, Σεβασμιότατε, από όλες αυτές τις επισκέψεις σας, τι μπορείτε να μας πείτε έτσι ως προσωπική εμπειρία, κάτι που δεν θέλω να μπω στα προσωπικά σας, αλλά κάτι το οποίο μπορεί να αλλαχθεί. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι μπορεί κανείς πολλά να πει, δεν μπορώ να πω προσωπικά, αλλά εκείνο το οποίο θέλω να πω ότι ήταν πάντα, ας πούμε, έτσι ένας άνθρωπος ο οποίος έβγαζε όταν δίδασκε, όταν μιλούσε, όταν του έλεγε το πρόβλημά σου, έβγαζε κάτι από τον εαυτό του. Ο ίδιος άλλωστε έλεγε ότι θα ήθελα να έχω την καρδιά να την κόψω κομμάτια για να τη σκορπίσω, να τη δώσω σε όλους τους ανθρώπους. Τόσο πολύ μεγάλη αγάπη είχε. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Μου είπε για να δείξει την άσκηση, να δείξει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πολεμάμε τους λογισμούς. Λέει ότι όταν ήταν κάποτε στη Μονή του Σινά, εκεί που έκανε μεγάλη άσκηση, τέλος πάντων, είχε ένα ξυμνητή, ένα ρολόι, το οποίο το κούρτιζε για να ξυπνήσει το πρωί. Τι να ξυπνήσει, κοιμόταν μία ώρα και ξυπνούσε. Ήτανε πολλές φορές κοιμόταν μία ώρα το 24ωρο. Άσκηση φοβερή. Αλλά μόλις ήθελε να κοιμηθεί, το έβαζε για να ξυπνήσει. Όταν λοιπόν πήγε να το κουρτίσει, ήταν ένα παλιό ρολόι αυτό και την ώρα που σταματούσε και έπρεπε να το κουνήσει για να αρχίσει πάλι. Και την ώρα που το κουνούσε για να αρχίσει το ρολόι, να σου και εμφανίζεται ο διάβολος και του λέει: τι κάθεις και ταλαιπωρείς εδώ πέρα, ταλέπορε. Τι ωραίο θα σου τώρα να ήσουν στον κόσμο και όπως κουνάς το ρολόι να κουνάς το παιδί σου. Να έχεις κάνει παιδί και να το κουνάς. Οπότε αυτός λέει: τι είπες, διάβολε? Τι λογισμό μου βάζεις? Ανοίγει το παράθυρο και μου λέει ακριβώς 2 μέτρα, 5-3 μέτρα από το παράθυρο ο βράχος. Και παίρνει και το, δεν το θέλω αυτό το ρολόι, και αρχίζει και το εξεσφεδονίζει προς το βράχο. Για να μην τον πειράξει ξανά ο διάβολος από το ρολόι αυτό. Και το βλέπει το ρολόι, ενώ πηγαίνει προς το βράχο, σταματάει σε ένα σημείο και αρχίζει να πέφτει κάτω-κάτω έτσι, σαν να το κρατούσε ο διάβολος για να μην καταστραφεί. Οπότε πήγε να το δει, δεν είχε σπάσει. Α, έτσι είσαι, παίρνει μια κοτρώνα, μια πέτρα, τη ρίχνει πάνω για να το σπάσει, ώστε να μην δώσει δικαίωμα στο διάβολο άλλη φορά να τον πειράξει μέσα από αυτό το αντικείμενο. Μου έλεγε ότι πόσο πρέπει να διώχνουμε το λογισμό. Να μην κρατάμε στραβό λογισμό μέσα μας και να το εκδιώκουμε.
Ένα άλλο περιστατικό που μου είπε, και μάλιστα μου το είπε, κοίταξε, το λέω σε μερικούς ανθρώπους πνευματικούς, γιατί οι άλλοι θα με παραξηγήσουν. Αλλά στο βιβλίο αυτό που έγραφε και το γέροντα, το είδα γραμμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν στη Μονή Στομίου, στην Κόνιτσα. Και του είπαν ότι μια συμμαθητριά του ζούσε όχι καλή ζωή. Είχε μπλέξει με πολλούς και τα λοιπά και ζούσε μια άσωτη ζωή. Οπότε όταν μια μέρα πήγε να τον δει, άρχισε να την κατσαδιάζει, να τη φωνάζει. Και της μιλούσε πάρα πολύ άσχημα και άγρια. Και όταν έφυγε η κοπέλα, λέει ο ίδιος μου είπε, ότι έχασε τη χάρη του Θεού και ήρθε εμένα ο σαρκικός πειρασμός σε μένα. Και είπα, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, τι θα κάνω. Και άρχισε προσευχή, δεν έφευγε. Πειρασμός, μεγάλος, λογισμός φαντάζομαι. Λογισμός, ναι. Ο οποίος δεν έφευγε. Και μετά έκανε μια, μέσα μάλιστα λέει, επειδή δεν έφταιγε το σώμα, ξεκινάω λέει και ανέβηκα πάνω στο βουνό. Για να μείνω έξω όλη τη νύχτα για να φύγει. Δεν έφευγε. Πειρασμός, ας πούμε, πολύ δυνατός. Και τότε λέει, πήρε ένα αιχμηρό αντικείμενο και για να αισθανθώ πόνο στο σώμα μου, λέει, για να φύγει ο πειρασμός, άρχισε και έκοψε 2-3 κομμάτια από το πόδι του, από το κρέας, και να τρέχει αίμα. Αλλά παρά το ότι έτρεχε το αίμα, δεν σταματούσε ο πειρασμός. Και μετά κατάλαβα και είπα, πω, αυτός ο πειρασμός ξεκίνησε και ήρθε, διότι εγώ κατέκρινα αυτή την κοπέλα. Εμείς είμαστε μέσα στο μοναστήρι και δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Και εγώ κατακρίνω αυτήν την κοπέλα που ζει μέσα σε μεγάλο πειρασμό στην κοινωνία. Και μόλις άρχισα λέει, να λέω, Θεέ μου, ελέησόν, έφευγε μέσα ο πειρασμός. Και μάλιστα μια στιγμή σηκώνει σιγά σιγά το μαντελόνι του και μου έδειξε την ουλή, τις ουλές που δημιουργήθηκαν από το... Θέλω να πω, αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Όχι. Γιατί το σώμα μας δεν είναι κακό. Κακό είναι το σαρκικό φρόνημα, όχι το σώμα. Αλλά έδειχνε το πόσο ήταν άτεγκτος και καθαρός στην καρδιά του και πόσο έδειχνε τους λογισμούς και πόσο τι αγώνα έκανε για να η καρδιά του να κρατήσει αυτή την καθαρότητα. Σαφεσμιότατε, είναι... αλλά και πόσο είδε όμως ότι η κατάκριση τι μπορεί να κάνει. Ναι, αυτό μου έλεγε δηλαδή ότι όταν φτάνουμε, πρόσεξε πάρα πολύ. Εγώ τουλάχιστον σαφεσμιότατε. Μου έλεγε, πρόσεξε πάρα πολύ την κατάκριση. Μην κατακρίνεις. Διότι η κατάκριση, ας πούμε, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Έτσι το έλεγε σε όλους και τα λοιπά. Βέβαια, άλλο η κατάκριση και άλλο όταν είναι κανείς υπεύθυνος για κάτι, πρέπει να το λύσει και να το αντιμετωπίσει. Για παράδειγμα, μου έλεγε ένα παράδειγμα και εκείνος το είχα ακούσει και από άλλον, αλλά και το άκουσα και από εκείνον. Ας πούμε, όταν ο πατέρας με τη μάνα κουβεντιάζουν, οι σύζυγοι, και λένε για το παιδί τους. Μα γιατί πήρε αυτό το κακό το δρόμο και στενοχωριώνται και κλαίνε και τι θα κάνουμε. Αυτό δεν είναι κατάκριση, αυτό είναι αγάπη. Και όταν κάνουν οι γονείς κάτι για να βοηθήσουν τα παιδιά τους ή λένε οτιδήποτε, δεν το κατακρίνουν, το κάνουν από αγάπη. Όταν δεν υπάρχει μέσα η αγάπη, δεν έχει ευθύνη για κάτι, τότε οπωσδήποτε αυτό λέγεται και είναι κατάκριση αμαρτία. Όταν είσαι ένας πνευματικός, εξομολογεί κάποιον και πρέπει σε κάποια στιγμή να τον αντιμετωπίσει, να τον μαλώσει ενδεχομένως. Ένας επίσκοπος πρέπει να βάλει μια τάξη. Αυτό όταν έχει αρμοδιότητα γι' αυτό. Να σας πω και ένα άλλο περιστατικό. Πήγα μια φορά και του λέω, γέροντα, είχα ένα πνευματικό παιδί που εξομολογείται σε μένα, που ήταν πολύ έτσι δύσκολος χαρακτήρας και ατίθασος. Και του λέω, τι θα κάνω, γέροντα, μου έχει διαλύσει, δεν ακούει, δεν... Και γελώντας μου είπε, θα κάνεις ό,τι κάνει ο Αγωγιάτης. Δηλαδή, τι κάνει ο Αγωγιάτης, θα το πιάνεις από τα γκέμια γερά. Ναι, αλλά θα κάθεις και λίγο μακριά για να μην τρως τις κλωτσές του. Δηλαδή, διακριτικά. Και μια φορά μάλιστα, με κάποιον δικό μου, ο οποίος ήταν ένα δικό μου παιδί, πήγαμε στον πατέρα Παΐσιο και το ρωτάει ο πατέρα Παΐσιο, τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, μπροστά μου τώρα έτσι. Και λέει αυτός ότι, να είμαι θεολόγος, το Ιησούς. Θεολόγος, ναι. Πώς πας, α, ξέρετε, και άρχισε να του λέει κάτι πράγματα, τα οποία άγγιζαν το βαθμό της, να το πω, της κακοήθειας, της γελιότητος,
άρχισε να λέει, για το Θεό δηλαδή, να λέει, ξέρετε τι έγραψα, έκανα εξετάσεις και είπα ο Θεός τον παράδεισε, ο δαιμόνας δεν ήξερε τι να κάνει και έκανε τον Αδάμ. Αυτό το πράγμα του είπε έτσι, γελίο, ένα γελίο πράγμα. Του λέει, τι είπες, να λέει, πατρί Παΐσιντο, τι είπες για τον Θεό. Οπότε τον βλέπω τον πατέρα Παΐσιο, σηκώνεται και του δίνει ένα σκαμπύλι. Οπότε αρχίζει εκείνος αναλύεται στα δάκρυα, κλαίει, 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 τον άφησε να κλάψει. Αφού έκλαψε μπροστά μου, τώρα ήμουν παρόν στη σκηνή όλη αυτή. Αφού έκλαψε, του λέει, έλα εδώ ρε χαμένε, τον πιάνει από το χέρι, χαμένε και μπανταλέ, είναι εκφράση που τις λέμε στα Γιάννηνα, μπανταλό, και τον παίρνει, τον πήγε λοιπόν στη βρύση, πλύνει εδώ το πρόσωπό σου, τα μάτια σου, τα πλύνε, του δίνει μια πετσέτα, σκούπισε τα μάτια σου, τα σκούπισε το πρόσωπό του, έλα εδώ, αφού κάθισε. Παιδάκι μου, δεν μιλάνε έτσι για τον Θεό. Και άρχισε λοιπόν να τον λέει. Θέλω να πω, το ανέφερα αυτό το παράδειγμα για να δείτε ότι ήταν αυστηρός σε μερικές. Όταν έβλεπε ένα θράσος και μάλιστα να μιλάει κανείς για τον Θεό και για τα θεία με ένα θράσος, όταν έβλεπε κάποιον να συμπεριφέρεται απρεπώς και ασεβώς μέσα στην Εκκλησία, τότε ήταν ως χειρούργος, γιατρός που θα έκανε την εγχείρηση. Μετά έδειχνε και το μετρικό του και τη μετρική αγάπη και το πατρικό ενδιαφέρον του. Σεβασμιότατε, με αυτά τα οποία μας λέτε, ο καθένας βλέπει τον εαυτό του μέσα αυτά τα παραδείγματα. Ήδη είπατε κάποιες εκφράσεις. Έχει ο γέροντας Παΐσιος, συγγνώμη, κάποιες εκφράσεις οι οποίες τις βλέπουμε σε όλα τα βιβλία τα οποία έχουν κυκλοφορήσει και τις οποίες επαναλαμβάνει. Εγώ προσωπικά θυμάμαι τη λέξη το φιλότιμο. Ναι, 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 το έλεγε πολύ. Και να μας πείτε. Το έλεγε, βρε παιδιά, λέει, πρέπει να έχετε φιλότιμο, να κάνετε αγώνα με φιλότιμο. Πρέπει να είστε φιλότιμα παιδιά. Βέβαια η φιλοτιμία το ξέρετε, το λέμε. Φιλότιμος είναι αυτός ο οποίος διαβάζει στο σχολείο, όχι για απλώς, ας πούμε, ξέρω εγώ, για Πουανκαρία. Το διαβάζει γιατί το αγαπάει, γιατί θέλει να κάνει τους γονείς του χαρούμενους, ευτυχισμένους, δεν θέλει να τους λυπήσει. Αυτό είναι μια φιλοτιμία. Αλλά όταν έλεγε να αγωνίζεται με φιλότιμο, εννοούσε να αγωνίζεται χωρίς μιζέρια, χωρίς εξαναγκασμό, να μην τον κάνει τον αγώνα σας τον χριστιανικό, ας πούμε, μέσα στα πλαίσια του κανόν, συγγνώμη, των καθηκόντων. Έχουμε καθήκον, έχουμε υποχρέωση, τι να κάνουμε, είμαστε πω, τι θα γίνει τώρα, πρέπει να το κάνουμε γι' αυτό. Γιατί ο Θεός αγαπά, λέει, τα φιλότιμα παιδιά του. Ας πούμε, μια φράση την οποία έλεγε ο άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος που έχει φιλότιμο, ας πούμε, σκέφτηκε και λέει, ότι ο Θεός μου έδωσε ένα φύλακα άγγελο. Μου έδωσε τον άγγελο για να με φυλάει από την. Μόλις γεννιέται, ο καθένας έχει το φύλακα άγγελο. Για φαντάσου τώρα εγώ να μη σωθώ και να πάει ο άγγελος ο φύλακας μετά από τόσα χρόνια, 60-70 χρόνια, άπρακτο στο Θεό και να τον μαλώσει ο Θεός και να του πει τι έκανες εσύ. Δεν βοήθησε καθόλου αυτόν τον Παΐσιο, ας πούμε, να διορθωθεί, να σωθεί. Λοιπόν, άρα πρέπει να αγωνιστώ εγώ για να μην ντροπιαστεί ο φύλακας άγγελός μου. Δηλαδή βλέπετε μια φιλοτίμια και έλεγε ο πνευματικός άνθρωπος λέει πρέπει να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο ώστε αν ο Θεός θελήσει να μην τον πάρει στον παράδεισο να μην του κακοφανεί και να μην παραξηγηθεί. Αφού ο Θεός το θέλει έτσι, ας γίνει έτσι. Μια φιλοτιμία. Λέει να είστε φιλότιμα ρε παιδιά και μάλιστα λέγεται το εξής, όχι να κάθεστε μέχρι 12 η ώρα και λες εντάξει είναι 12 παρατέτα μπορούμε να φάμε. Αύριο Τετάρτη, είναι τη σήμερα Τρίτη, μπορούμε να φάμε. Γιατί να έχετε φιλοτιμία. Δεν τρώω. Κάνω νηστεία, ας πούμε, από τώρα. Ένα αυτό. Δεύτερον, μια άλλη φράση την οποία έλεγε, να έχετε λέει αρχοντική αγάπη. Έχει συνδέεται με το προηγούμενο. Μιλούσε για αγάπη, αλλά αρχοντική αγάπη. Δηλαδή, όταν έλεγε αρχοντική αγάπη, εννοούσε μια αγάπη η οποία συνδέεται με ελευθερία. Δηλαδή, εννοούμε τη αγάπη των άλλων, των τυραννάς. Είτε γονείς είναι, είτε συνάδελφοι είναι, να έχετε μια αρχοντική αγάπη. Και μάλιστα κάποτε έλεγε ότι ο Θεός λέει έχει αρχοντιά. Ο Θεός έχει αρχοντιά, ο διάβολος έχει γυφτιά. Δηλαδή ο Θεός έχει αρχοντιά, σου δίνει την ελευθερία. Είδατε τόσες φορές αμαρτάνουμε, δεν μας τιμωρεί ο Θεός. Δηλαδή θα μπορούσαμε κάθε φορά που αμαρτάνουμε να τιμωρηθούμε. Και πόσο ανέχετε. Έχει αρχοντιά, έχει αρχοντική αγάπη. Έχει μια αγάπη η οποία είναι αρχοντική. Συμπεριφέρεται ως άρχοντας. Επίσης, ένα άλλο που έλεγε, πρέπει να είστε παλικάρια, να έχετε παλικαριά.
Δηλαδή έλεγε ότι να κάνετε θυσίες. Και κάποια φορά τον άκουσα που έλεγε ότι στην κατοχή οι άνθρωποι γίνονταν ήρωες όταν δεν χαιρετούσαν το Γερμανό, τους Γερμανούς ας πούμε. Σήμερα γίνονται οι άνθρωποι ήρωες όταν δεν χαιρετάνε το διάβολο. Δηλαδή δεν έχουν τα ταραβέρια σχετικά με το διάβολο. Πρέπει να είστε παλικάρια, με αγώνα, με άσκηση, με θυσία. Μια άλλη φράση που έλεγε, όταν έβλεπε κάποιον ο οποίος είχε στραβούς λογισμούς, είχε λογισμούς, δηλαδή άσχημους λογισμούς, του έλεγε πω πω πω, οι μηχανοί σου είναι χαλασμένοι. Όταν είχε κακό λογισμό, στραβό λογισμό, έλεγε έχεις κακή μηχανή, χαλασμένη μηχανή. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο περιστατικό για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Μια φορά λέει, έδειχνε, ας πούμε, έδινε πολύ μεγάλη σημασία στο λογισμό. Ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει καλό λογισμό και να βάζει να έχει καλούς λογισμούς. Πήγε κάποιος να τον δει τον πατέρα Παΐσιο και αυτός κάπνιζε, τέλος πάντων. Κουβέντησαν και επάνω στο εκκλησάκι που ήταν μέσα σε ένα στασίδι άφησε τα τσιγάρα. Και έφυγε. Μετά πήγε ένας άλλος. Κάθισε δίπλα εκεί, κουβέντησαν. Την ώρα που κουβέντησαν, γυρίζει πατέρα Παΐσιο, καπνίζεται. Λέει ο πατέρα Παΐσιο, όχι, γιατί πώς σου ήρθε ότι καπνίζει, δεν καπνίζει. Μα εγώ το βλέπω δίπλα τσιγάρα. Του λέω, δεν μου λες, σε παρακαλώ, γιατί δεν σου πήγε λογισμός ότι πριν από σένα αυτός που ήταν ξέχασε τα τσιγάρα και σου πήγε λογισμός ότι εγώ καπνίζω. Άρα είσαι χαλασμένη μηχανή. Αφού είσαι χαλασμένη μηχανή, δεν μπορώ να τίποτα να κάνω μαζί σου. Και τον έδιωξε. Πήγε να φτιάξει τη μηχανή σου και μετά έρθει να κουβεντιάσουμε. Το ένα περιστατικό. Το άλλο περιστατικό. Μετά από λίγο ένα χρονικό διάστημα πήγε λέει, ένα παλικάρι, ένα έφηβο. Χτυπάει την πόρτα, του ανοίγει ο πατήρ Παΐσιος έξω την πόρτα της, του κήπου, α πούμε, τέλος πάντων. Λέει: τι θέλεις, θέλω τον πατήρ Παΐσιο. Δεν είναι εδώ ο πατήρ Παΐσιος. Είναι στις καριές. Θα καθίσω να τον περιμένω. Τον έχω ανάγκη. Του λέει: δεν ακούς τι σου λέω. Πήγε στις καριές, θα αργήσει να έρθει. Θα περιμένω όσο να αργήσει. Θα κάνει 4-5 ώρες να αργήσει. Θα καθίσω όσο αργήσει. Του λέει: κοίταξε, για να σου πω να καταλάβεις, πήγε στις καριές ο πατήρ Παΐσιος για δουλειά, αλλά ξέρεις τι δουλειά είχε. Πήγε, έλεγε τον εαυτό του δηλαδή έτσι, πήγε να πάρει τσιγάρα. Γιατί καπνίζει ο πατήρ Παΐσιος και πήγε να αγοράσει τσιγάρα. Πήγε να του χαλάσει το λογισμό. Και λέγει στον καημένο τον πατέρα Παΐσιο, ταλαιπωρείται τόσο πολύ από τον κόσμο που θέλει και λίγο να ξεθυμάνει. Δηλαδή λέει ο πατήρ Παΐσιος, εγώ προσπαθούσα να του χαλάσω το λογισμό και δεν χαλούσε ο λογισμός. Και έκλαψε για αυτό το καλό το παλικάρι, το αγνό παλικάρι. Έλεγε λοιπόν, πώς ένας έχει στραβούς λογισμούς, άσχημους, κακούς λογισμούς και τα καλά τα λέει στραβά και ο άλλος ας πούμε έχει καλούς λογισμούς. Και δίδασκε και έλεγε ότι θα πρέπει να αισθανόμαστε, ας πούμε, να βλέπουμε την κοπριά όπως βλέπουμε το φρούτο. Όπως βλέπουμε το φρούτο, ας πούμε, που το χαιρόμαστε, και την κοπριά. Γιατί και η κοπριά θα τη βάλει εκεί για να αναπτυχθούν τα δέντρα και να γίνει το φρούτο. Να μην πηγαίνει πάντα το μυαλό μας στο άσχημο και στον κακολογισμό. Ή έλεγε ένα άλλο πάλι, πρέπει να έχουμε, λέει. Αυτό που λέτε τώρα, σεβασμό, δεν είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Διότι πέρσι τέτοια εποχή, τουλάχιστον η Εκκλησία από τηλεοράσεως, εσείς το γνωρίζετε πολύ πιο καλά από μένα, δέχτηκε μια τρομερή τρομερό πόλεμο από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας για σκάνδαλα, για... Ναι. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι ότι ο τρόπος που παρουσιάστηκαν όλα αυτά. Βέβαια, διότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν και άρρωστα μέλη, αλλά υπάρχουν και άγιοι. Και γιατί άγιοι. Βλέπουμε δηλαδή, μόνο τα άρρωστα μέλη και δεν βλέπουμε τους άγιους. Και εδώ δίνεται μια πολύ. Ο Γέροντας Παΐσιος δηλαδή δίνει μια πολύ ωραία απάντηση στο θέμα αυτό. Ναι, επίσης έλεγε πάλι με τη μηχανή, έλεγε ότι υπάρχουν μερικοί που έχουν μηχανές χωρίς λάδια. Η μηχανή για να λειτουργήσει πρέπει να έχει λάδι, ας πούμε έτσι. Και έλεγε υπάρχουν μερικοί που έχουν διάθεση, έχουν καρδιά γέροι για να κάνουν αγώνα. Αλλά ασχολούνται με τις μιζέριες, είναι μίζεροι άνθρωποι, οι οποίοι δεν διοχετεύουν την αγάπη την οποία έχουν και είναι σαν να έχουν μια γερή μηχανή, Mercedes ας πούμε, και να μην έχει λάδια και να μην περνάει και βενζίνη ας πούμε για να λειτουργήσει. Έλεγε πολλά τέτοια. Ένα άλλο το οποίο θυμάμαι έτσι έντονα, έλεγε ότι η αριθμητική του Θεού είναι διαφορετική από την αριθμητική των ανθρώπων. Ο άνθρωπος δηλαδή έχει από το 1 μέχρι το 10 μετράει και λέει το 10 είναι άριστα. Για το Θεό
Για τους ανθρώπους το 9 είναι άριστα. Για τον Θεό το 9 μπορεί να μην είναι άριστα. Και να είναι άριστα το 2. Ή να είναι άριστα το 4. Άρα για τον Θεό είναι άριστα το 2 και δεν είναι το 9. Και όταν του λέγαμε πώς το εξηγείτε αυτό, πατέρα Παΐσια, λέει: κοιτάξτε, δείτε, ο καθένας έχει χαρίσματα. Στον ένα έδωσε ένα χάρισμα, στον άλλο έδωσε 2, στον άλλο έδωσε 5. Αυτός ο οποίος πήρε τα 5 χαρίσματα πρέπει να τα κάνει 10. Εάν τα έκανε 9, δεν πήρε το άριστα. Αυτός ο οποίος είχε τα 2 και τα έκανε 4, πήρε άριστα. Αυτός που είχε το 1, αν το έκανε 2, άρα αυτός που πήρε το 2 έχει άριστα, ανάλογα με τα χαρίσματα που πήρε, και αυτός που πήρε το 9 δεν τα έκανε 10, άρα δεν πήρε το άριστα. Λοιπόν, ερμηνεία της παραβολής, πολύ ωραία. Έδινε μεγάλη σημασία επίσης. Σεβασμιότατε, τώρα που είπατε για τις λογισμούς, μου είχε κάνει εντύπωση που έλεγε να προσέχουμε, συγχωρέστε με, δεν ξέρω αν το έχετε το πείτε κι εσείς, να προσέχουμε, μπορεί να περνάνε λογισμοί χίλιοι πάνω από το κεφάλι μας, να μην γίνει το κεφάλι, το μυαλό μας αεροδρόμιο. Το έλεγε, ναι. Το έλεγε ότι, και μάλιστα έλεγε, πέρα από το αεροδρόμιο, έλεγε και άλλο παράδειγμα, έλεγε, κοιτάξτε ρε παιδιά, κοιτάξτε, την ώρα που έλεγαν τους λογισμούς, είχε ένα χάρισμα να διακρίνει τους λογισμούς. Δηλαδή θυμάμαι, πήγαμε παρέα με κάποιον, ο οποίος του λέει, πάτερ Παΐσια, πήγαινε σε ψυχιάτρο, παίρνω ψυχοφάρμακα. Του λέει, μου καλό παιδί, του λέει, δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα εσύ. Βέβαια, έκανε τη διάκριση. Άλλοτε, έπρεπε να πας, το είπε, εσύ πρέπει να πας στο γιατρό να πας φάρμακα, έλεγε σε άλλους. Σε άλλους έλεγε ότι εσύ κόψε τα φάρμακα. Το πρόβλημά σου δεν είναι τα φάρμακα, είναι οι λογισμοί, η στραβή που έχεις. Σε άλλον έλεγε, θα πας στον Άγιο Κεράσιμο και στον Άγιο Νεκτάριο να κάνεις παράκληση γιατί μέσα έχεις δαιμονική ενέργεια. Βλέπετε έναν σοφό και άγιο πεπειραμένο, ο οποίος έκανε τη διάκριση των πνευμάτων και έλεγε, εσύ θέλεις Άγιο, το παιδί λέει θέλει Άγιο. Σε άλλους έλεγε, θέλει Άγιο το παιδί, αλλά και εσύ, ο πατέρας και η μητέρα, να πάνε να εξομολογηθείς, γιατί από σένα επέτρεψε ο Θεός να τελειπωρεί το παιδί. Σ' άλλον έλεγε, πήγαινε στο γιατρό τον τάδε, οδηγούσε προς συγκεκριμένους γιατρούς, χρειάζεται να πάρεις ένα φάρμακο εσύ, γιατί έχεις πρόβλημα σωματικό και στον εγκέφαλο. Σ' άλλον έλεγε, κοίταξε, κόψε τα φάρμακα. Λοιπόν, σε αυτόν του λέει, παιδάκι μου, δεν έχεις τίποτα. Και του λέει, εσένα σε απασχολεί αυτός ο λογισμός. Του το είπε. Μπροστά. Μην το ξανασκέφτεσαι αυτό, του λέει. Βγάλε το από μέσα του. Και όταν φύγα, μου λέει, πω πω τι αισθάνθηκα. Σαν να είχα μια αγκίδα. Όπως λέμε, μπαίνει στο δέρμα μέσα μια αγκίδα. Τη βγάζουμε και αμέσως θεραπεύτηκε. Πάνε και τα φάρμακα. Ο ίδιος δεν έλεγε ότι ένας καλός λογισμός που κάνουμε, δηλαδή αντί να κάνουμε τον κακό λογισμό, κάνουμε καλό λογισμό, ένας καλός λογισμός ισοδυναμεί με μια πολύωρη αγρυπνία. Δηλαδή μπορεί κανείς να καθίσει 10 ώρες το βράδυ να προσεύχεται και να ωφεληθεί ή να μην ωφεληθεί, και όταν κατορθώσει στον κακό λογισμό να τον διώξει και να βάλει έναν καλό λογισμό, τον αντίθετο λογισμό, αυτό να ισοδυναμεί με μια αγρυπνία. Έλεγε πάλι, ένας καλός λογισμός έχει μεγαλύτερη αξία από τη μεγαλύτερη άσκηση. Άσκηση εννοεί, ας πούμε, μετάνοιες. Βέβαια, έκανε και τέτοιο ο γέροντας, ο πατήρ Παΐσιος. Αλλά πολλές φορές μπορούμε να κάνουμε μετάνοιες, τρωτές, ή να καθόμαστε όρθιοι, δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε, και να μην έχουμε καλούς λογισμούς. Ένας καλός, δεν σκεφτόμαστε, ναι. Το μυαλό μας θα φεύγει. Λοιπόν, έλεγε ένα άλλο, επειδή ο ίδιος ήταν ασυρματιστής, ήταν στο στρατό, έλεγε, πρέπει να προσέχουμε να μην δεχόμαστε τα πονηρά τηλεγραφήματα του διαβόλου. Στέλνει συνέχεια τηλεγραφήματα ο διάβολος. Να μην τα δεχόμαστε. Γιατί μερικοί κάθονται, τα δέχονται, τα διαβάζουν, τα ξαναδιαβάζουν και τα βάζουν και στο αρχείο. Εάν ζούσε σήμερα, βέβαια, θα έλεγε να μην κάνουμε όπως τα κομπιούτερ, τους υπολογιστές. Και τα περνάμε και τα βάζουμε και στο σκληρό δίσκο. Ναι. Ο άνθρωπος, έλεγε αλλού, όταν δουλεύει αριστερά, δηλαδή με αριστερούς λογισμούς, βασανίζεται, λιώνει, παλαβώνει. Έλεγε πολλά τέτοια ο γέροντας Παΐσιος και βοηθούσε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Δηλαδή, κοντά του έβρισκαν παρηγοριά. Πήγαιναν άνθρωποι
πολεμένοι, πληγωμένοι, τραυματισμένοι, κουρασμένοι από τη ζωή, με ενοχές. Ένα περιστατικό το οποίο θυμάμαι έντονα. Πήγε κάποιος και του λέει, «Γέροντα Παΐσιε, καλά, εσύ είσαι Άγιος, αλλά εδώ παραπέρα, εδώ που ερχόμουν, είδα κάποιον μοναχό, ο οποίος κάπνιζε και είχε και το ραδιόφωνο ανοιχτό και άκουγε λαϊκά τραγούδια». Του λέει, «Πού τον είδες αυτόν?» Προσπάθησε να δει πού ήταν στο μοναχό. Λέει, «Και αυτός είναι πιο Άγιος από μένα». «Αποκλείεται», λέει, «Άγιος, αποκλείεται από σένα, αφού εσύ ούτε καπνίζεις, ούτε βλέπεις, ούτε ακούς». Λέω, «Άκου να σου πω», λέει. «Αυτός ο συγκεκριμένος μοναχός που είδες, πριν γίνει μοναχός ήταν χρόνια στα καράβια, ναυτικός, και έκανε όλες τις αμαρτίες. Και κάπνιζε και ναρκωτικά έπαιρνε και με γυναίκες πήγαινε και του απαρίθμησε 10 αμαρτίες. Είχε 10 αμαρτίες, 10 πάθη. Όταν ήρθε λοιπόν εδώ στο Άγιον Όρος, έκοψε τα 8 και το έμενα αυτά τα 2. Εγώ όταν ήρθα στον κόσμο, στο Άγιον Όρος, δεν είχα αυτά τα πάθη. Έκανα όμως 10 αρετές. Έκανα 8 αρετές. Αυτός έκοψε 8 πάθη. Εγώ έκανα 8 αρετές περισσότερο από αυτόν. Δεν τις έκανα. Αυτός είναι πιο Άγιος από μένα». Και θυμάμαι πράγματι αυτό που έλεγε ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος, ότι ο Θεός στη δεύτερη παρουσία δεν θα μας καταδικάσει για τα αμαρτήματα που κάναμε. Γιατί άνθρωποι είμαστε, έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Δηλαδή είναι, είναι φυσικό να αμαρτάνουμε. Οι άγγελοι είναι φυσικό να μην αμαρτάνουν και να δοξάζει τον Θεό. Μετά την πτώση είναι φυσικό να αμαρτάνουμε. Δεν θα μας καταδικάσει και θα μας κρίνει ο Θεός για τα αμαρτήματα που κάναμε. Θα μας καταδικάσει και θα μας κρίνει γιατί δεν μετανοήσαμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το έβλεπε κανείς, ας πούμε, σε αυτό το γέροντα. Έβλεπε αυτή, επαναλαμβάνω, αυτή την πνευματική λιακάδα, την οποία είχε, την αρχοντιά, την εσωτερική, που βοηθούσε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Σεβασμιότατε, θα ήθελα να μας πείτε και μερικές συμβουλές που έδινε για την οικογένεια, τους νέους, τα παιδιά. Ήδη δείξατε που είπατε ότι το παιδί αυτό φταίστε εσείς οι γονείς. Να, μια, το είπα και προηγουμένως, να το πω, να σας το πώς το λέει. Για να έχουμε πνευματική υγεία, έλεγε, ο άνθρωπος πρέπει να βάζει συνέχεια καλούς λογισμούς. Και έλεγε, και τα ακάθαρτα να τα βλέπει ως καθαρά. Και την κοπριά να τη βλέπει όπως τα φρούτα. Γιατί και η κοπριά βοηθάει να γίνουν τα φρούτα. Είναι λέξεις δικές του. Φράσεις δικές του. Ένα άλλο, έλεγε, ο διάβολος παλιά ασχολείται με τους ανθρώπους. Τώρα δεν ασχολείται. Τους έβαλε στο δρόμο και τους λέει, ώρα καλή, και τραβάνε οι άνθρωποι. Δηλαδή τους βάζει διάφορα τηλεοράσεις, βάζει διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε δεν ασχολείται πολύ. Τους βάζει όλα τα άλλα και του λέει, ώρα καλή. Τι ώρα καλή, ώρα κακή, να πούμε. Πολλοί τους ζητούσαν και έλεγαν, θέλω να έχω τίμιο ξύλο κτλ. Λέει, η τιμιότητα του ανθρώπου είναι το ανώτερο τίμιο ξύλο. Το ανώτερο τίμιο ξύλο είναι ο άνθρωπος να είναι τίμιος. Έλεγε πολλά πράγματα, ας πούμε, για την αγωγή, των παιδιών. Γιατί πήγαινα, όπως ξέρετε, ήταν σοφός ο γέροντας Παΐσιος, Άγιος. Μπορούσες να πάρεις, να ωφεληθείς κοντά του, να ωφεληθεί κοντά του ένας ο οποίος ήταν σε μεγάλα στάδια πνευματικής ζωής, ένας ασκητής, ένας μεγάλος, και μπορούσε να ωφεληθεί και ένα μικρό παιδάκι. Και είχε έναν τρόπο χαριτωμένο, ας πούμε, την ώρα που κουβέντιαζαν, ήταν πολύ και κουβέντιαζαν, ήταν ένα μικρό παιδάκι και την ώρα που συζητούσαν, αυτό το παιδί χτυπούσε με ένα ξυλαράκι που είχε χτυπούσει το έδαφος. Του λέει, παιδάκι, σταμάτα, το έλεγε ο άλλος, σταμάτα, το έλεγε ο πατέρας. Ήταν και ο πατέρας δίπλα. Αυτό τίποτα, χτυπούσε και έκανε ανησυχία. Και του λέει ο πατέρα Παΐσιος, παιδάκι μου, Γιωργάκη, του λέει, μην χτυπάς γιατί θα ξυπνήσουν από κάτω οι Αμερικανοί που κοιμούνται. Θα ξυπνήσει τους Αμερικανούς. Δηλαδή με ένα χιούμορ και με ένα πολύ καλό τρόπο. Δηλαδή μιλούσε σοφά και με τον Άγιο, ασκητή, μιλούσε και με το μικρό παιδάκι. Οπότε πολλοί που πήγαιναν βασανισμένοι άνθρωποι και του έλεγαν για τα προβλήματα με τα παιδιά τους. Και έλεγε, ας πούμε,
η ανατροφή του παιδιού αρχίζει από την εγκυμοσύνη. Δηλαδή όταν λέει αν η μητέρα που κυοφορεί συγχύζεται και στενοχωριέται, το έμβριο μέσα στην κοιλιά της ταράζεται. Ενώ όταν η μάνα προσεύχεται και ζει πνευματικά, το παιδάκι στην κοιλιά της μάνας αγιάζεται. Δηλαδή αρχίζει η αγωγή από την εγκυμοσύνη της μητέρας. Επίσης έλεγε οι μητέρες να απλοποιήσουν τη ζωή τους για να μπορέσουν να ασχοληθούν περισσότερο με τα παιδιά τους που τους έχουν ανάγκη. Δηλαδή όσο μπορεί κανείς να είναι περισσότερες ώρες με τα παιδιά του, μην το αφήνει τα παιδιά μόνα τους. Έλεγε για την μητέρα του γέρο Χατζηγιώργη, ενός Αγίου Ασκητού, έλεγε ακόμη και το γάλα της ευλογημένης μάνας που θύλαζε ο Γαβριήλ, δηλαδή ο Χατζηγιώργης, ήταν ασκητικό. Δηλαδή ζούσε ασκητικά η μητέρα, προσευχόταν η μητέρα και το γάλα της που έδινε στο παιδί της ήταν ασκητικό και το βοηθούσε και με το γάλα. Επίσης, θυμάμαι πάρα πολλές συμβουλές που έδινε σε γονείς. Έλεγε όταν πήγαινε κάποιος πατέρας ή μητέρα που είχε τα προβλήματα με τα παιδιά, έλεγε, το πρώτο που έλεγε, με καλό τρόπο να τα βοηθάς, να συμβουλεύσεις με καλό τρόπο. Όταν ξαναπήγαιναν και έλεγαν ότι γέροντα τους λέω δεν ακούνε. Τότε έλεγε ο γέροντας, τώρα μη τους μιλάς, άστους. Τώρα μη μιλάς στα παιδιά σου, αλλά τώρα να μιλάς στο Θεό για τα παιδιά σου. Σταμάτα το διάλογο με τα παιδιά και να προσεύχεις στο Θεό. Και όταν υπήρξε, έχω συγκεκριμένη περίπτωση, όταν υπήρξε περίπτωση που πήγαινε και έλεγε «Γέροντα, το έκανε και αυτό και δεν βγαίνει τίποτα», λέει, τώρα εγκατέλειψε το τελείως. Και έφτασε και είπε το εξής. Εάν εσύ, λέει, είχες θείο, είχες μάλλον αδελφό τον πρόεδρο των ΗΠΑ ή ας πούμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδος, θα στενοχωριόσουν, θα έχεις αγωνία για το παιδί σου. Τι θα έλεγες? Θα πήγες στον αδελφό και θα έλεγες πάρ' το παιδί και κάντε ό,τι θέλεις, να του βρεις δουλειά και τα λοιπά. Και θα ήσουν εντελώς, ας πούμε έτσι, δοσμένος σε αυτό. Τώρα έχεις το Θεό. Θα πεις, Θεέ μου, εγώ ό,τι ήταν να κάνω το έκανα, τώρα ανέλαβε εσύ την ευθύνη. Και μάλιστα, να δείτε πώς το έλεγε, το άκουγα προφορικά που το έλεγε. Αν το πείτε, σεβασμένα. Είναι και γραμμένο, λέει. Είμαστε γονείς και... Οι γονείς ας κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν και ό,τι δεν μπορούν να κάνουν, επειδή ξεπερνάει τις δυνάμεις τους, ας το αναθέτουν στον παντοδύναμο Θεό. Όταν εμπιστευτούν τα παιδιά τους στο Θεό, τότε ο Θεός είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει για πράγματα που δεν γίνονται ανθρωπίνως. Αν τα παιδιά δεν ακούν, θα πρέπει οι γονείς να τα εμπιστευτούν στο Θεό και όχι να βρίσκουν διάφορους τρόπους να τα ζορίζουν. Να πει η μητέρα στο Θεό, «Θεέ μου, δεν με ακούν τα παιδιά μου. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Φρόντισε τα εσύ». Και λέει στη συνέχεια, «Μερικοί δεν δίνουν το κατσαβίδι στο Χριστό να σφίξει τα παιδιά καμιά βίδα. Θέλουν όλα να τα κάνουν μόνοι τους». Λοιπόν, οπότε τηρούσε αυτή την αγωγή. Έλεγε στην αρχή, έλεγε ότι «Βοηθήστε με καλό τρόπο, μην τα ζορίζετε. Αναπτύξτε το φιλότιμο. Να έχετε αρχοντική αγάπη». Γιατί με το φιλότιμο, πες τους καλά λόγια, πάρ' το. Και μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά, πάρ' το παιδί σου, αγκάλιασέ το, φίλησέ το. Πάρ' το στην αγκαλιά σου. Την ώρα που κλαίει, την ώρα που ζορίζεται, όταν είναι μικρό. Λοιπόν, όταν δεν έπιανε αυτό το μέσο, μετά έλεγε, μη τους μιλάς καθόλου. Τώρα να προσεύχεις στο Θεό. Και όταν μετά έβλεπε και αυτό δεν έπιανε, λέει, εντελώς, να κάνεις μια προσευχή για Θεέ μου, εγώ απέτυχα. Πάρε το δικό σου κατσαβίδι, πάρε εσύ το κατσαβίδι και διόρθωσε τα εσύ. Και εντέλος άφησε το παιδί στο Θεό και θα του κάνει ο Θεός το έργο αυτό. Σεβασμιότατε, αυτές οι συμβουλές έτσι του γέροντα εμένα με προσωπικά με συγκίνησαν λιγάκι, διότι είναι σοφές κουβέντες, ενώ εμείς βέβαια δείχνουν και μία πίστη την οποία πρέπει να έχουμε ως γονείς. Και εκεί το θέμα της πίστεως, ή έχεις πίστη ή δεν έχεις. Γιατί, δεν ξέρω, πάντως αυτό το οποίο λέτε έτσι είναι. Το βλέπουμε και πολλές φορές και στη ζωή μας. Όσες φορές έχουμε εμπιστευτεί το Θεό
Και έχουμε δείξει αυτή την εμπιστοσύνη, ο Θεός ανταποκρίνεται και βγαίνουν αλήθινα τα λόγια αυτά του Γέροντος Παϊσίου. Ναι, πράγματι, διότι έχουμε πολλές φορές έχουμε απιστία στο Θεό, δεν πιστεύω. Δηλαδή, όταν λέμε πίστη, τι εννοούμε? Όταν λέμε τράπεζα πίστεως, έτσι, την τράπεζα εμπιστοσύνη. Δηλαδή, η λέξη πίστη βγαίνει από το εμπιστεύουμε. Από το εμπιστεύουμε κάτι. Όταν λοιπόν λέμε, πάμε στον Εσπερινό, στην ακολουθία, στη λειτουργία, σε οποιοδήποτε, λέμε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα. Λοιπόν, αναθέτουμε τον εαυτό μας και τη ζωή των διπλανών μας στο Θεό. Όταν όμως δεν το λέμε, αλλά δεν το πράττουμε, σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε στο Θεό. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί δεν μπορεί να πει κανείς ότι το αφήνω, το εγκαταλείπω, να κάνει ο Θεός ό,τι θέλει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως, γιατί λέει άλλωστε εδώ, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ό,τι δεν μπορούμε ανθρωπίνως, τότε θα τα αναλάβει ο Θεός. Επομένως, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, συναθηνά και χειρακίνη, έτσι. Δηλαδή, κάνουμε ό,τι μπορούμε και όταν βλέπουμε αποτυχάνουμε, τότε Θεέ μου, δεν μπόρεσα. Βοήθησε με εσύ. Επομένως, μην φτάνουμε στα άκρα, ούτε τα κάνουμε όλα μόνοι μας, σαν να μην υπάρχει Θεός, ούτε τα αφήνω όλα στο Θεό. Ένα θέμα, σεβασμιότατε. Επιτρέψτε μου να το πω από την προσωπική μου έτσι, ζωή. Μερικές φορές θέλουμε τα παιδιά μας να τα δούμε όπως εμείς θέλουμε και όχι όπως ο Θεός θέλει. Μπορεί να θέλουμε να τα δούμε στον τομέα αυτών, ξέρω εγώ, επαγγελματικά, ή να παντρευτούν, ή εκείνο ή το άλλο. Αλλά πολλές φορές εμείς δεν γνωρίζουμε ότι ο Θεός μπορεί να έχει άλλα. Και αν βλέπουμε ένα στραβό, πίσω από αυτό το στραβό, ή λίγο μετά από αυτό το στραβό, που εμείς νομίζουμε ότι είναι έτσι, συγγνώμη, ο Θεός να οικονομεί κάτι άλλο. Ναι. Είναι και αυτό, εδώ είναι, να μας πείτε κάτι. Είναι αυτό που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, το έλεγε πολλές φορές, το είπα και στην αρχή, πρέπει να έχουμε αρχοντική αγάπη. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορούμε να καθορίσουμε, ας πούμε, στα παιδιά μας τα πάντα. Δηλαδή, καθένας έχει το δικό του χαρακτήρα, τη δική του προσωπικότητα, το χάρισμα, θα εκφραστεί. Πρέπει η αγάπη να συνδέεται με την ελευθερία. Δεν μπορεί η αγάπη να εκφράζεται χωρίς ελευθερία. Η αγάπη η αληθινή εκφράζεται ως ελευθερία. Και η ελευθερία εκφράζεται ως αγάπη. Επομένως, αυτή είναι η αρχοντική αγάπη. Δηλαδή, να αγαπάς τον άλλον και να τον αφήνεις ελεύθερο να ενεργεί και να τον παρακολουθείς. Απλώς να παρακολουθείς και να ελέγχεις ενδεχομένως, να καθορίζεις μερικά πλαίσια. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά μην είμαστε απόλυτοι. Το βλέπω αυτό μερικοί γονείς ή κάνουν. Το βλέπουμε στα κείμενα, στις ομιλίες, γιατί υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του Γέροντος Παϊσίου και είναι πάρα πολύ ωραία για την αγωγή των παιδιών. Μερικοί γονείς βάζουν ένα σκοπό και θέλουν τα παιδιά τους να τα κάνουν σ' ό,τι και καλά, να τα κάνουν ό,τι σκοπό έβαλαν και δεν γίνεται αυτό. Επομένως, να έχουμε ένα φιλότιμο, να αναπτύσσουμε τα παιδιά το φιλότιμο, να τους βάλουμε σε μια καλή ατμόσφαιρα, πνευματική ατμόσφαιρα, με αγία ανησυχία, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Να έχουν τη φιλοτιμία και τη λεβεντιά, να τους ανοίγουμε μια προοπτική και ένα δρόμο και μετά απλώς να τα παρακολουθούμε και να τα αφήνουμε και να προσευχόμαστε στον Θεό πιο πολύ για τα παιδιά. Σεβασμιότατε, άφησα έτσι λίγο για το τέλος. Βέβαια, όσα είπατε εμπεριέχουν αυτό τα θαυμαστά γεγονότα από τη ζωή του πατρός Παϊσίου. Αλλά τι άλλο θα μπορούσατε να μας πείτε έτσι από τα κλείνοντας, να μιλήσουμε έτσι για κάποια θαυμαστά γεγονότα της ζωής του. Μιλήσατε για το διορατικό, για το προορατικό χάρισμα. Είπατε προηγουμένως τον αισθανόσασταν σαν προφήτη, σαν ασκητή, σαν μάρτυρα. Και οπωσδήποτε θα κλείσουμε με το τέλος του, γιατί έχει σημασία. Ναι, ο Γέροντας ο πατήρ Παΐσιος είναι μια προσωπικότητα μεγάλη οπωσδήποτε και εάν διαβάσει υπάρχουν το βιβλίο, αυτό το βιβλίο το οποίο λέγεται «Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου», πιστεύω οι τηλεθεατές το έχουν αυτό, είναι «Βίος Γέροντος», το οποίο εξεδόθη από ένα πνευματικό του παιδί και είναι το αυθεντικότερο βιβλίο για τον πατέρα Παΐσιο. Εδώ περιγράφει πάρα πολλά θαυμαστά γεγονότα. Πρώτα-πρώτα, εκείνο το οποίο κάνει εντύπωση στη ζωή του Γέροντος του Αγίου, Γέροντος του Πατέρα Παϊσίου, είναι αυτή η μεγάλη αγάπη που είχε τον Θεό και η μεγάλη άσκηση την οποία έκανε. Όπως έλεγα προηγουμένως, καθόταν όλη τη νύχτα, νύχτες ας πούμε, χωρίς να κοιμάται. Δεν μαγείρευε ποτέ φαγητό. Ήταν λέει φαγητό, έτρωγε άπειρο φαγητό, το πι με ύψιλον. Να μην περνάει μέσα από τη φωτιά. Να μην ψήνεται. Όχι, εγώ όπως το είπατε. Ναι, όχι άπειρο, ναι, ψήνεται, ναι, με ύψιλον. Μου λέει μια μέρα, μου λέει,
ποτέ να μην βάζεις τάματα, μην κάνεις τάματα στη ζωή σου. Να μην λες ότι εγώ θα κάνω αυτό το πράγμα, να υπόσχεσαι κάτι στον Θεό με πολύ προσοχή. Διότι εγώ λέω, όταν έγινε μοναχός, υποσχέθηκα στον Θεό ποτέ να μην μαγειρέψω στο κελί μου φαγητό, και βέβαια το τηρώ, αλλά δυσκολεύομαι πολύ. Ας πούμε μερικά έτσι θαυμαστά γεγονότα από το Γέροντα Παΐσιο. Είναι το πρώτο με τη σχέση που έχει με μερικά ζώα. Πέρα από το ότι έβλεπε τους ανθρώπους και τους καθόριζε, τι έχει μέσα στην καρδιά τους, ας πούμε, και τα λοιπά, και τους βοηθούσε να βγάλουν το λογισμό τους και τους θεράπευε. Πολλά πράγματα, πολλοί άνθρωποι, όχι μοναχοί και κοσμικοί, θεραπεύτηκαν. Αλλά είχε πολλά έτσι με τα άγρια ζώα, ας πούμε, τον αγαπούσανε και είχε μια επικοινωνία μαζί τους. Για παράδειγμα, γράφει στο βιβλίο αυτό εδώ μέσα ένα περιστατικό που κάποια στιγμή διηγείται ο πατήρ Παΐσιος ότι επειδή δεν έτρωγε, είχε ανάγκη να φάει ένα ψάρι. Δηλαδή ο οργανισμός έπρεπε να φάει ένα ψάρι. Αισθανόταν ανάγκη ο οργανισμός να τραφεί με το ψάρι. Και έλεγε: Αχ, να είχα ένα ψάρι. Και την ώρα που είπα: Αχ, Παναγία μου, ένα ψάρι, έρχεται ένα άγριο πουλί και έρχεται κατά πάνω του. Και μάλιστα έσκεψε, λέει, για να περάσει τόσο πολύ. Προσγειώθηκε πιο πέρα και έφυγε. Και μετά εγώ φοβήθηκα, λέει, και μπήκα μέσα στο κελί. Ήταν αητός, δεν ξέρω τι ήταν, γεράκι, ήταν τέτοιο. Μετά από λίγο βγήκα έξω για να δω τι άφησε εκεί πέρα και κοιτάω, είχε αφήσει ένα ψάρι. Το είχε πιάσει από τη θάλασσα και το πήγε το ψάρι. Την ώρα που το ευχήθηκε, το ψάρι, ναι. Ένα περιστατικό. Ένα δεύτερο περιστατικό, το οποίο το άκουσε και περιγράφεται εδώ μέσα βέβαια, αλλά το άκουσα από την Κόνιτσα. Γιατί στην Κόνιτσα το πήγα εκεί στο μοναστή του Στομείο. Έλεγαν όλοι, εδώ ζούσε ένα άγιος γέροντας που είχε συντροφιά με τις αρκούδες. Πράγματι, λέει, την ώρα που ανέβαινε κάποια φορά βράδυ από την Κόνιτσα, πήγε σε ακολουθία κάτω και ανέβαινε πάνω σκοτάδι με το αλογό του, με ένα γαϊδουράκι το οποίο είχε. Μπροστά στο μονοπάτι βλέπει μια αρκούδα. Οπότε σταματάει ο γέροντας και λέει: Της κάνει νόημα να περάσει μπροστά. Και αυτή σηκώνει το χέρι και του έλεγε: Πέρασε εσύ. Λοιπόν, αυτός καθόταν και της έλεγε: Πέρασε τις αρκούδες. Και την ώρα που στεκόταν ο πατήρ Παΐσιος, πέρασε την αρκούδα, σηκώνεται η αρκούδα, σηκώνει το χέρι της. Το αριστερό πόδι, ας πούμε, το προστινό, το σηκώνεται και το σηκώνει και πιάνει το χέρι και του λέει πήγαινε. Και της λέει λοιπόν ο πατήρ Παΐσιος, εδώ που ήρθες τώρα, αύριο το πρωί έχω λειτουργία, εξαφανίσου τώρα, γιατί δεν θέλω να τρομάξω κόσμο που θα έρθει αύριο στη Θεία Λειτουργία. Και πράγματι. Ναι. Και κάποια άλλη φορά, για αρκούδα ήταν ή για ελάφι, που είπε να μην το σκοτώσουν. Ένα ελάφι. Πήγαινε ένα ελάφι στη Μονίκη του Στοδίου και πήγαινε και έτρωγε από το χέρι του. Και κάθισε αυτός με μια μπουγιά την οποία είχε και έβαλε πάνω στο μέτωπο, έβαλε το σταυρό. Και είχε δώσει εντολή σε όλους εκεί τους κονιτσότες: Προσέξτε, άμα βρείτε ένα ελάφι με σταυρό, να μην το σκοτώσετε. Και αργότερα το σκότωσε κάποιος, από λάθος ενδεχομένως, το σκότωσε. Πολλά τέτοια περιστατικά. Επίσης υπάρχουν άλλα περιστατικά, ας πούμε, με τους πολέμους, τον πόλεμο που έκανε με τον διάβολο. Ναι, γι' αυτό να μας πείτε. Δηλαδή εμφανιζόταν ο διάβολος και το έκανε πόλεμο. Ένα περιστατικό που έγινε στη Μονή του Σινά, πάνω στο Ασκηταγιό, ανέβηκε πάνω σε ένα βράχο και καθόταν στο βράχο εκεί και έκανε το κομποσκήνι και προσευχόταν. Εμφανίζεται, λέει, ο διάβολος και του λέει: Εσύ είσαι, λέει, άγιος άνθρωπος, ρίξε τον εαυτό σου κάτω από το βράχο και εγώ θα σε προστατεύσω. Δεν απαντάει ο πατήρ Παΐσιος. Ξανά του λέει: Ρίξε τον εαυτό σου κάτω από το βράχο και εγώ θα σε προστατεύσω. Τίποτα. Μετά, αφού του έλεγε συνέχεια, παίρνει μια πέτρα, άντε για να σου αναπαύσει το λογισμό σου, και του πετάει την πέτρα κάτω στο γκρεμό. Λέει τότε ο διάβολος: Πω, 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 εσύ μου έδωσες τελειότερη απάντηση από εκείνη που μου έδωσε ο Χριστός. Θύμωσε τότε ο πατήρ Παΐσιος και λέει: Τι είναι αυτά που μου λες? Αυτός ήταν Θεός, όχι Καραγκιόζη σαν και εμένα. Δηλαδή, πήγε με την υπερηφάνεια να τον ρίξει, να τον ταπεινώσει και εξαφανίστηκε ο διάβολος. Υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά. Υπάρχει ένα βιβλίο, το οποίο πολυσέλιδο, 400-500 σελίδες, το οποίο το έχει γράψει ένας, ο οποίος, με ψευδόνυμο βέβαια, είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Και το έχει γράψει με ψευδόνυμο, το οποίο τίτλος είναι «Η γκουρού, ο νέος
και ο Γέροντας Παΐσιος και περιγράφει τη ζωή του. Το πώς ο ίδιος ξεκίνησε μέσα από τα Μέντιουμ και μέσα από πνευματισμό και μετά πώς πήγε μέσα σε άσραμ, σε κοινόβια βουδιστικά, πώς ασπάστηκε τον βουδισμό, έκανε γιόγκα, υπερβατικό διαλογισμό. Περιγράφει εκεί το πώς πήγε στην Ινδία και ζούσε μέσα σε κοινόβια Ινδουιστών και είχε γεμίσει μέσα από δαιμόνια και είχε δαιμονιστεί εσωτερικά και πώς στη συνέχεια πήγε στον πατέρα Παΐσιο και πώς του έβγαλε τα δαιμόνια ο πατέρα Παΐσιος από μέσα. Και όχι μόνο του έβγαλε τα δαιμόνια και τον έκανε να προσεύχεται και τον άφηνε εκεί μέσα στο κελί του και πώς βγάζοντας τα δαιμόνια από τον άνθρωπο αυτό τον νέο, τα περιγράφει ο ίδιος δηλαδή αυτός, πώς μετά στη συνέχεια αξιώθηκε να δει και αγγέλους, ναι, ο νέος αυτός. Ναι. Και περιγράφει το πώς σώθηκε από τον πατέρα Παΐσιο. Δηλαδή, ένας μόνο άνθρωπος περιέγραψε ένα βιβλίο 500 σελίδων και μάλιστα παρουσιάζει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο πόσοι άνθρωποι βοηθήθηκαν τον πατέρα Παΐσιο. Το ρωτούσα μια μέρα και του έλεγα, Γέροντα, επειδή λέγαμε και για την Εκκλησία πριν, για πέστε μου, τι είναι η Εκκλησία? Αχ, λέει, η Εκκλησία είναι οι Άγιοι. Και πώς πρέπει να ζούμε στην Εκκλησία, να ζούμε με τους Αγίους και με τους Αγγέλους. Και του λέω, τι θα πει να ζούμε με τους Αγίους και με τους Αγγέλους? Και μου λέει, κοίταξε να δεις, με ένα απλό τρόπο. Εγώ πολλές φορές, λέει, βλέπω τον άγγελο, φύλακα άγγελο δίπλα μου και τον αγκαλιάζω και τον φυλάω, τον ασπάζομαι. Έβλεπε αγγέλους. Είδε τον Χριστό, είδε την Παναγία. Μάλιστα αξιώθηκε μια φορά η Παναγία να του πάει και φαγητό. Περιγράφεται στο ωραίο αυτό το βιβλίο. Είδε Αγίους, είδε τους τρεις ιεράρχες. Είδε τον Άγιο Παντελεήμονα. Είδε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Κυρίως δε, εκείνο που διηγείτο και είναι γραμμένο και γραπτός, δηλαδή είναι καταγραμμένο, την Αγία Ευφημία. Δεν την ήξερε καθόλου, δεν ήξερε, ούτε ήξερε το βίο της Αγίας Ευφημίας, τη Μεγαλομάρτυρα. Λέει, και κάποια στιγμή χτυπάει στο Αγενόρος, ήταν, χτυπάει και το κελί, η πόρτα του κελιού και λέει, διευκόν μια γυναικεία φωνή. Μα, τι δουλειά έχουν οι γυναίκες στο Αγενόρος? Και δεν απαντάει αυτός. Συνεχίζει πάλι τη φωνή, διευκόν τον Αγίο Πατέρα μου και αμήν, λέει, και μπαίνει μέσα. Και βλέπει μια κοπέλα, την παίρνει στα μαύρα σαν μοναχή. Και της λέει ότι εγώ είμαι η Ευφημία, η Αγία Ευφημία. Ευφημία εσύ, ποια? Η Ευφημία, η Μεγαλομάρτης, εσύ. Για δω αν είσαι να σε δοκιμάσω. Κάνε μετάνια και πέσει το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τρεις μετάνιες. Και στρέφεται, λέει, αντί να κάνει μετάνιες προς την εκκλησία, στρέφεται προς το κελί του, προς το δωμάτιό του, και εκεί καταλάβει επάνω υπήρχε η εικόνα της Αγίας Τριάδος. Και έκανε στον του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τρεις μετάνιες. Και έλεγε μετά, την καημένη, την ταλαιπώρησα. Και του λέει, αλλά φοβήθηκε όμως και το λογισμό. Ναι, μήπως ήταν εκ του διαβόλου. Να το πούμε και αυτό, γιατί εμείς το καταλαβαίνουμε, αλλά και οι κάποιοι τηλεθεατές να μην νομίζουν ότι. Βεβαίως, ο Γέροντας είχε τη διάκριση των πνευμάτων και ήξερε πότε είναι εκ του Θεού και πότε εκ του διαβόλου. Γιατί είδε και δαίμονας. Γι' αυτό και τη δοκίμασε. Οπότε κάθισε κάτω, λέει, και του διηγήθηκε, του έλυσε τρεις απορίες που είχε και του διηγήθηκε όλα τα μαρτύρια τα οποία υπέστη για την αγάπη του Χριστού. Και μετά έδωσε αυτός τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και έχουν αγιογραφήσει οι μοναχές της σειράς μονής της Σουρωτής. Αγιογράφησαν την Αγία και την αγαπούσε πάρα πολύ την Αγία Ευφημία. Μάλιστα έλεγε η Αγία Ευφημούλα μου. Την αγαπούσε πάρα πολύ την Αγία Ευφημία. Και άλλους Αγίους έχει δει. Και Αγγέλους έχει δει. Και το φως του Θεού έχει δει. Και την Παναγία. Πρόκειται περί μεγάλου Αγίου. Σεβασμιότατε, θα ήθελα να κλείσουμε σιγά σιγά να μας πείτε για τα τέλη της ζωής του. Ο Γέροντας Παΐσιος τελειώνει τη ζωή του, το βίο του εδώ, με έναν καρκίνο. Αλλά αυτόν τον καρκίνο τον υπομένει ως μάρτυρας, που είπατε προηγουμένως. Αλλά είναι χαρακτηριστικό να μας πείτε πώς τον υπομένει, διότι σήμερα στην εποχή μας ο καρκίνος θερίζει. Και νομίζω είναι μια παρηγοριά, είναι μια μεγάλη παρηγοριά, να μας πείτε πώς ο Άγιος τον αντιμετώπισε. Εμείς μπορεί να μην έχουμε τη δύναμή του και τη χάρη του,
αλλά ας προσευχόμαστε. Ναι. Ο πατήρ Παΐσιος πράγματι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ανάπαυε πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι υπέφεραν και τους καρκινοπαθείς. Ξέρω, έχω παραδείγματα που πήγαν πολλοί άνθρωποι που υπέφεραν από καρκίνο και έβρισκαν παρηγοριά και βάλσαμο. Επέτρεψε ο Θεός και εκείνος να τελειώσει έτσι τη ζωή του. Πέρασε πολλές αρρώστιες, σε όλη τη ζωή του, μαρτυρική, πολλές εγχειρήσεις. Με το έντερο, πολύ, είχε το έντερο με τα πνευμόνια, το έκανε εγχείρηση στα πνευμόνια και αφαιρέθηκε τα 3/4 των πνευμών του κτλ. Πολλά. Έχει περάσει πάρα πολλές ώρες και μέσα στα νοσοκομεία. Και επέτρεψε ο Θεός στο τέλος, ας πούμε, για να είναι και υπόδειγμα, θα λέγαμε, για αυτούς οι οποίοι υποφέρουν από τον καρκίνο. Έλεγε και ο ίδιος ότι ο καρκίνος είναι μια άγια αρρώστια, γιατί γέμισε τον παράδεισο. Γέμισε τον παράδεισο από Αγίους. Επειδή είναι μια ασθένεια που έρχεται σιγά σιγά και υποφέρει ο άνθρωπος, ας πούμε, ένα χρονικό διάστημα. Και όταν κανείς υπομένει από τον καρκίνο, τότε παίρνει στέφανο μαρτυρίου. Θυμάμαι μια φορά τον άκουσα να λέει ότι πήγε ένας πατέρας και είχε το παιδί του που είχε καρκίνο στο μάτι του και του έβγαλαν το ένα μάτι για να μην κάνει μετάσταση στο άλλο. Λοιπόν, και του λέει: άκου να σου πω, παιδάκι μου, του λέει, είπε στον πατέρα, πες το παιδί, ήταν το παιδί και τον πατέρα, επειδή στεναχωριόταν πολύ ο πατέρας του. Το παιδί σου λέει: έχασε το μάτι του. Εάν το δεχθεί αυτό και αν το δεχθείς με ευχαριστία στο Θεό και πεις: Θεέ μου, ευχαριστώ για αυτό το δώρο. Δώρο, και με υπομονή, άντε, άμα δεν μπορείς να με ευχαριστεί, με υπομονή, τότε θα λάβεις τον ίδιο βαθμό, το ίδιο στεφάνι το οποίο έλαβε όσο παφνούτιος, το οποίο οι διώκτες το αφήρεσαν το μάτι, επειδή δεν ειρνεί τον Χριστό. Έχουμε τον Όσιο Παφνούτη, ας πούμε, που το έβγαλαν το μάτι και είναι ομολογητής της πίστεως. Λοιπόν, όταν εσύ δεχθείς αυτό με ταπείνωση και με υπομονή και δοξάζεις τον Θεό, τότε θα λάβεις τον ίδιο μισθό που έλαβε ο Όσιος Παφνούτιος. Λοιπόν, παρηγορούσε πάρα πολλούς ανθρώπους και έφτασε στο τέλος της ζωής του και ο ίδιος να ταλαιπωρηθεί από τον καρκίνο και τον επέμενε με καρτερικότατο τρόπο. Για παράδειγμα, όταν. Μας πείτε και τι είπε στους γιατρούς. Ναι, όταν πήγε ο γιατρός και του είπε, ας πούμε, λέει ένας, ο προσωπικός του γιατρός που είσαι, λεγόταν Γεώργιος Μπλάτζας, 7 μέρες πριν κοιμηθεί, πήγε να τον συναντήσει και να τον δει πώς είναι. Και του λέει, εν τω μεταξύ, προς τέλος της ζωής του ήδη τελειώνει και του είπε: δεν χρειάζεται να κουραζόμαστε περισσότερο με υπερβολικές θεραπείες. Αφήστε να τελειώνει. Και έκανε τη συντηρητική θεραπεία. Του λέει λοιπόν ο γιατρός ότι εξέφρασε, ας πούμε, την δυσκολία, τη δυσφορία του, διότι πρίστηκε, λέει, το σηκώτη. Του λέει: γέροντα, το σηκώτη σας πρίστηκε και σας πονάει. Τα γράφω ίδιος, του είπα, γιατί είχε κάνει μεταστάσεις φοβερές. Ο γέροντας τότε χαμογέλασε και του είπε: α, αυτό, γιατρέ, είναι το καμάρι μου. Μη στενοχωριέσαι. Αυτό με κράτησε ως τα 70 χρόνια και αυτό τώρα με στέλνει όσο πιο γρήγορα μπορεί εκεί που πρέπει να πάω. Μη στενοχωριέσαι γι' αυτό. Μια χαρά είμαι. Να μιλάει δηλαδή για το σηκώτητο το οποίο είχε προβληθεί από καρκίνο και λέει: αυτό είναι το καμάρι μου. Με κράτησε 7 χρόνια, 70 χρόνια και τώρα με οδήγησε στον παράδεισο. Ήταν δε πολύ, ακόμη και τότε που πονούσε, ήταν έτσι ένα χιούμορ έβγαζε. Θυμάμαι, πήγε ο πατήρ Θεόκλης, ο αείμνηστος και αυτός Θεόκλης Διονυσιάτης να τον δει στο νοσοκομείο και τον είχαν διασωληνώσει και ήταν γεμάτος εδώ από, πώς το λένε, από καλώδια. Και μόλις τον είδε: αχ, πάτε Θεόκλητε, είδατε, στο στρατό ήμουν απλό στρατιώτης, εδώ έγινα ταξίερχος, στρατηγός. Ναι. Και του λέει: πώς πάτε, πάτερ Παΐσιε, του λέει ο πατήρ Θεόκλητες. Λέει: πάτερ Θεόκλητε, εγώ δεν είχα μάθει να χορεύω. Αλλά αν ήξερα να χορεύω, τώρα θα σκόμουν και θα έλεγα: έχει γεια καημένε κόσμε, έχει γεια γλυκιά ζωή. Δηλαδή, το πανηγύριζε, έτσι. Το χαιρότανε, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, έτσι. Γιατί ζούσε σε όλη τη ζωή του με την άσκηση. Οπότε, άφησε τον εαυτό του έτσι. Η πόνη, λέει, γινόταν πιο έντονη, πονούσε πολλά. Μάλιστα, γράφει εδώ ότι στο τέλος της ζωής του, καθόταν μέσα στο δωμάτιο εκεί στο μοναστήρι που ήταν και δεν ήθελε να μπαίνουν μέσα για να προετοιμάσει να προσεύχεται, παρά το ότι πονούσε. Πονούσε πολύ. Και όταν ήθελε κάτι, χτυπούσε το τοίχο και έρχονταν μια αδελφή, ας πούμε, να το δώσει. Αλλά έφευγε αμέσως, ούτε δεχόταν επισκέψεις προς το τέλος της ζωής του.
γιατί έβλεπε ότι φεύγει και θέλει να προετοιμαστεί. Οπότε λένε τώρα οι μοναχές εκεί που τον είδαν στο τέλος της ζωής του, λέει: ο γέροντας πέρασε την τελευταία νύχτα μαρτυρική. Επεκαλείται την Παναγία μέσα στους πόνους του και έλεγε: γλυκιά μου Παναγία. Έχασε τις αισθήσεις του για δύο ώρες και όταν συνήλθε με σβησμένη φωνή είπε: μαρτύριο, πραγματικό μαρτύριο, και εκοιμήθη ειρηνικά. Δηλαδή πονούσε, αλλά άντεχε και έκανε μεγάλη υπομονή. Σεβασμιότατε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας, γιατί παρουσιάσατε, να μην... μαζί το κάναμε, δεν είναι... Παρουσιάσατε τη μορφή αυτού του γέροντα, του Αγίου Γέροντα Παϊσίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας, διότι μέσα από αυτή τη ζωή, όπως μας την ξεδιπλώσατε, και το βίο και την πολιτεία του Γέροντος Παϊσίου, μας φέρατε ζωντανά τη χάρη του Θεού. Πώς φάνηκε στη ζωή ενός Αγίου ανθρώπου. Και θέλω να σας ευχαριστήσω και εκ βάθους καρδίας, διότι μας συγκινήσατε και μας μυστακογήσατε, όπως και κάθε φορά. Και το θεωρώ αυτό πολύ μεγάλη ευλογία. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας. Όχι, εγώ ευχαριστώ τον Θεό γιατί αναδεικνύεται τους Αγίους και ευχαριστώ τον Θεό και είμαι πραγματικά ενώπιον του Θεού ευεργετημένος πολύ, με ευεργέτησε πάρα πολύ ο Θεός και αισθάνομαι ότι πρέπει να θα δώσω λόγο στο Θεό γι' αυτό, διότι γνώρισε πάρα πολλούς Αγίους στη ζωή μου, μεταξύ των οποίων σημαίνουσα θέση κατέχει και ο πατήρ Παΐσιος. Ζούσε μέσα στην προσευχή, μέσα στην ησυχία. Ένας άνθρωπος που είπα στην αρχή είχε μια πνευματική λιακάδα, προσευχόταν για όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα ο ίδιος ζούσε μέσα στην ησυχία. Και έτσι τελειώνοντας, να σας διαβάσω ένα κείμενο το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, που έχει σχέση και με την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, που δείχνει περίπου πώς πρέπει να κινούμαστε, δηλαδή και προσευχή να κάνουμε, αλλά και να όσο μπορούμε να απλοποιούμε τη ζωή μας και να ζούμε σε μια κάτω το δυνατόν ησυχία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε μάθει να ζούμε σε ένα κόσμο χωρίς ησυχία. Δηλαδή με το που μπαίνουμε στο αυτοκίνητο μέσα, αμέσως ανοίγουν το ραδιόφωνο. Βάζουμε την κασέτα ή βάζουμε, ξέρω, το CD. Με το που μπαίνουμε στο σπίτι, αμέσως ανοίγουμε την τηλεόραση. Δεν μπορούμε να κάνουμε μία ώρα μόνοι μας. Να καθίσουμε λίγο με τον εαυτό, να διαβάσουμε, να ησυχάσουμε. Αυτό θα πει ησυχία. Να βρούμε ένα χώρο και τέλος πάντων μερικές στιγμές της ζωής μας, της ημέρας, λίγο έτσι να ησυχάζουμε, να διώχνουμε τους λογισμούς, να διαβάζουμε και να προσευχόμαστε. Ή απλώς να ησυχάζουμε, να κλείσουμε τηλεόραση, ραδιόφωνα κτλ. Θεωρούσε μεγάλη αξία αυτή την ησυχία, έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος. Η ησυχία, βεβαίως για τον μοναχό είναι μεγαλύτερη, αλλά και για τον κοσμικό. Δηλαδή, αισθάνεται, να βγει, ας πούμε, μέσα στο σπίτι δεν μπορεί, είναι κόσμος πολύς και δεν μπορεί να βρει ησυχία. Να βγει λίγο, να περπατήσει λίγο έξω, αλλά με ησυχία και να διώχνει τους λογισμούς. Να βρει έναν τρόπο, είτε περπατώντας, είτε να πάει σε ένα δωμάτιο να κάτσει να διαβάσει, είτε το πρωί που κοιμούνται όλοι στο σπίτι να σηκωθεί η μητέρα και να βρει έναν τρόπο 10 λεπτά, μισή ώρα, να βρει έναν τρόπο ησυχαστικό. Αλλά πάντως να αγαπήσουμε τη ησυχία, έλεγε. Η ησυχία είναι μεγάλη υπόθεση. Ακόμη και να μην προσεύχεται κανείς και μόνο με την ησυχία προσεύχεται. Είναι μυστική προσευχή η ησυχία και πολύ βοηθάει στην προσευχή σαν την άδειλη αναπνοή. Αυτός που κάνει δουλειά πνευματική στην ησυχία βυθίζεται μέσα στην ευχή. Ξέρεις τι θα πει βυθίζεται μέσα στην ευχή? Το παιδάκι όταν λουφάζει στην αγκαλιά της μάνας δεν μιλάει. Είναι ένωση πλέον, επικοινωνία. Δηλαδή όταν κανείς βρει μερικούς τρόπους, ας πούμε, έτσι, να ησυχάζει στο δωματιό του, στο δρόμο, στο γραφείο του, να περπατήσει στο αυτοκίνητό του, έτσι, λίγο να ησυχάσει. Αυτή η ησυχία είναι μια προσευχή και μας βυθίζει την προσευχή. Είναι σαν να μπαίνω μέσα στην αγκαλιά της μάνας μας, να λουφάζουμε, όπως λέμε, στην αγκαλιά της μάνας μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και να το επιδιώξουμε. Και τελειώνοντας, ας πούμε, να πούμε αυτό που λέει, έγραψε ο ίδιος με τα χέρια του, τι να γράψουν επάνω στον τάφο του, επάνω στο μνήμα. Και λέει, να δείτε πώς αισθάνεται το θάνατο, ότι υπερεύει το θάνατο, έκανε την υπέρβαση του θανάτου. Λέει,
Εδώ τελείωσε η ζωή, εδώ και η πνοή μου, εδώ το σώμα θα θαυτεί, θα χαίρει και η ψυχή μου. Ο Άγιος μου κατοικεί, αυτό είναι τιμή μου. Πιστεύω αυτός θα λυπηθεί την άθλια ψυχή μου. Θα εύχεται στο λυτρωτή να έχω την Παναγιά μαζί μου. Είδατε, υπέρβαση του θανάτου. Και αυτή να είναι, σεβασμιότατε, και η ευχή του γέροντος και η ευχή δική σας, αυτή την υπέρβαση του θανάτου, την οποία ο γέροντας Παΐσιος σε όλη του τη ζωή την είχε από τότε που γεννήθηκε μέχρι την τελευταία του. Κάπως και εμείς να την έχουμε στη ζωή μας, γιατί άλλωστε και η περίοδος αυτής της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής αυτό το μήνυμα μας φέρνει, γιατί η Ανάσταση είναι ακριβώς αυτή η υπέρβαση. Να πω και μια είδηση, τελειώνοντας έτσι. Βεβαίως. Επειδή αγάπησα πάρα πολύ τον πατέρα Παΐσιο και τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Σοφρόνιο, κυρίως άρχισα καταρχάς με τον πατέρα Παΐσιο, μετά λέω ότι αυτός, αν δεν είναι ο πατήρ Παΐσιος Άγιος, ποιος είναι Άγιος. Οπότε κάθισε και έγραψε ένα γράμμα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μάλιστα. Για να τον κατατάξει στη χωρή των Αγίων. Και το πήρε ο Πατριάρχης και μου διεμήνυσε ότι να γράψει και για άλλους, για δύο άλλους που ήθελε. Οπότε έγραψε και για εκείνους. Και το συζητάει το θέμα και μου έστειλε επιστολή, στην οποία είναι επιστολή, φαίνεται καθαρά και λέει ότι κατά την άποψή μας είναι Άγιος ο πατήρ Παΐσιος, αλλά να το αφήσουμε λίγο χρόνο και θα, σίγουρα και σύντομα θα γίνει και Άγιο κατάταξη του πατήρ Παΐσιου. Έστειλα ένα γράμμα, έτσι, μεγάλο γράμμα, 10-15 σελίδες, ας πούμε, περιέγραφε όλη τη ζωή του γέροντος και ήταν νομίζω η πρώτη πρόταση η οποία έγινε εκ μέρους από ανθρώπους, ας πούμε, κληρικούς για την Άγιο κατάταξη του πατήρ Παΐσιου. Και γι' αυτό το αισθάνθηκα μεγάλη ευλογία από τον γέροντα Παΐσιο και πραγματικά εύχομαι και προσεύχομαι και εσείς που κουβεντιάσαμε και οι τηλεθεατές μας να προσεύχονται και εκείνοι να έχω την ευχή του και να έχουμε όλη την ευχή του. Αμήν. Αμήν, σημαίνει. Να είστε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω αγαπητοί τηλεθεατές, τον τεχνικό μας, τον Δημήτρη τον Τσακούμη, για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Εμείς αγαπητοί τηλεθεατές παρουσιάσαμε την ζωή και την πολιτεία του Αγίου Γέροντος Παϊσίου. Να εύχομαι την ευχή του. Χαίρετε.